Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικού φωσκορχό πιπυρο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες καμπ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα νεχόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από δια της μελαγχολίας και να τις κάνουμε μια ωραία σακουλάρα. Να τη ρίξουμε στη διαφημιστική πινακίδα και να φτιάξουμε και σήμερα μία αγνή, μία φοιτητιά ζουμουσάδα! Δεν πιστεύω να περιμένετε τίποτα μυρολόγια. Δεν πιστεύω να περιμένετε τίποτα κλάψεις. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ και σιγά μην εκπλαγώ. Αυτό θέλω να σας βάλω εγώ για αρχή, έτσι, κόντρα, αυτό. Αυτό που είχε πει αυτός που εκεί είναι όλη η ιστορία. Αυτόν θέλουν να διώξουν, αυτόν θέλουν να φάνε, αυτόν θέλουν να στείλουν πίσω στη Ρωσία. Αυτός, αυτό είχε πει και αυτό σας βάζω για αρχή. Είμαι μαζί. Μία για μία ζωή. Πάω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δικέφαλο ετώ. Για πανταρίουβαμ ράντα σε το ταρίουβαμ σλόβα. Σας δίνω το λόγο μου, θα σας χαρίσω τη χαρά. Λόγω Παντίτσα, Κατορνίκα, Διτάνη, εδώ πράσιμο, έτσι λάβα με βέτσιο. Σας δίνω το λόγο του Πόντιου, ο οποίος δεν πετάει ποτέ τα λόγια. Για πρινεσού ράντα στην Ατούμπου. Θα φέρω τη χαρά στην Τούμπα. Η Γέρτια Λέτα. Πιστέψτε το αυτό. Αυτό είχε πει, το τήρησε. Και είναι ακόμα στην αρχή. Όσοι νομίζετε ότι με μία αφαίρεση βαθμών, με μία ωραία ιστορία που έστησαν από την αρχή μέχρι το τέλος, θες μου στείλατε αρκετά μηνύματα, γιατί την ημέρα που ξεκίνησε αυτό έβαλα ένα ποστάρισμα. Εγώ δεν το έχω πολύ με τα ποστάρισματα, το ξέρετε. Προτιμώ να τα λέω διαζώσεις στον αέρα. Είμαι ραδιοφωνατζής, δεν είμαι facebookας. Δεν είμαι πρόσωπο των social media. Εκείνη την ημέρα όμως που έσκασε η ιστορία, είχα πει, ξέρουμε πολύ καλά τι ετοιμάζεται. Δεν είναι κανένας μας χαμηλής νοημοσύνης. Ξέρουμε ποιοι είστε εσείς, πόσο συχαμεροί είστε. Καταλαβαίνουμε πού θα πάει αυτό. Και είχα γράψει τότε ότι όλη η ιστορία γίνεται για την αφαίρεση βαθμών. Δεν θα υπάρξει κανένας επιβασμός, διότι ψήφισαν και τροπολογία, μας κάνουν και χάρη τώρα, καταλάβατε. Δηλαδή ότι ναι μεν φταίμε, αλλά δεν σας ρίχνουμε, απλά σας αφαιρούμε άλλους 7 βαθμούς, έτσι, απλά, όμορφα. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει καμία τσίπα, δεν υπάρχει καμία αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει κανένας δισταγμός, είναι συχαμερή. Πάρτε ένα καζανάκι από μένα, έτσι. Α, αυτό είναι. Μέσα εκεί κολυμπάτε, αυτοί είστε τόσα χρόνια, οπότε... Θέλω να πω το εξής. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που ακόμα και το μείον 7 που ήμασταν δεν τους αρκούσε. Δηλαδή μετά τις δύο γκέλες με το γάβρο εντός, με αυτούς και με την Ξάνθη, στην Ξάνθη, πήγαμε στο μείον 7 και λέγαμε ότι πολύ δύσκολα. Ναι μεν, αλλά δύσκολα. Και θα πάμε στα play-offs με το μαχαίρι στα δόντια και έρχεται και εμφάνιση στο κύπελο που χωρίς να πιάσουμε καμιά σπουδαία απόδοση και απλά βγάζοντας αντίδραση, ψυχολογία, πάθος και τρέλα, τους κερδίσαμε. Και χάσανε μετά από πόσο καιρό αυτοί εντός Ελλάδας. Κάτσε σου λέει να είμαστε καβατζωμένοι, μην γίνει καμία στραβή. Μην κάτσει κανένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πρώτη αγωνιστική, όπως και έκατσε, ασχέτως που θα πάω αποδεκατισμένος με τη μισή ομάδα να λείπει. Τίποτα δεν τίποτα εγώ δεν αποκλείω. Αυτό που μου γράφαν χθες, ότι ακόμα και αυτό με την κλήρωση, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανένα, δεν μπορώ ρε παιδί μου, δεν έχω. Πουθενά, δεν έχω, σε αυτούς δεν έχω καμία εμπιστοσύνη για το οτιδήποτε. Ακόμα λοιπόν και αυτό το μείον 7 δεν σας έφτασε ρε. Δεν τραπήκατε. Δηλαδή πραγματικά ας πούμε δεν είναι τόση ανασφάλεια. Για μία ακόμα φορά θα πω το εξής.
πόσο πόνο αυτά τα δύο ντάμπλ. Πόσο τους τρέλαναν. Πόσο. 18 Ιουλίου, δύο μέρες πριν του προφήτη Ηλία, λίγες μέρες μετά που είχε βγει ο φίλος, ο κουμπάρος του Βαγγέλη, βγαίνει ο Βαγγέλης και λέει φέτος το πρωτάθλημα, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, για κάτσε ρε γίγαντα, τι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Προφανώς ανταποδοτικά, έδωσες και θα πάρεις. Και αν εσείς πέρσι μας λέγατε το πρωτάθλημα των Πρεσπών και μας ζαλίσατε τα ούμπαλα, αυτά που ζούπηξε ο άλλος στο ΆΚΑ, θα ασχοληθώ μετά με αυτό γιατί είναι θεματάρα. Εμείς λοιπόν μπορούμε να πούμε το πρωτάθλημα των πηγαδιών. Για ένα ξενοδοχείο που πουθενά, το ξαναλέω, πουθενά δεν αναφέρεται, πουθενά δεν στοιχειοθετείται, πουθενά δεν υπάρχει νομικά επιχείρημα για να έρθει τιμωρία. Στήσαν την επιτροπή, διώξαν αυτούς που ήθελαν, έφεραν αυτούς που ήθελαν, έβαλαν την ΕΕΑ, ο Αυγενάκης, ο εξαφανισμένος, οι εντολοδόχοι, σαν στρατιωτάκια, σαν μαριονέτες, άβουλες. Υπάκουσαν στο μεγάλο αφεντικό, βγήκε η απόφαση, πήγε τώρα και αυτή η τσαγκά, πώς τη λένε οι δικαστής, ούτε καν έψαξε, ούτε καν μπήκε στην ουσία. Πήρε την απόφαση της ΕΕΑ και αποφάσισε μείον 7. Έτσι. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Η ιστορία τώρα αρχίζει. Με όλο αυτό. Γιατί πάμε στην Εφέσον και εκεί δεν ξέρω αν. Μετά έχει όμως διοικητικό εφετείο και μετά έχει ΚΑΣ. Και εκεί θα πρέπει σοβαροί δικαστές να δούνε πού υπάρχει λόγος να τιμωρήσει τον ΠΑΟ. Δεν πιστεύω να πέσατε από τα σύννεφα χθες. Αλλά πολλοί από εμάς θυμηθήκαμε τους παππούδες και τους μπαμπάδες. Όλα αυτά που μας λένε τόσα χρόνια. Ότι αυτή παιδί μου είναι συχαμερή. Αυτή με αυτόν τον τρόπο. Έτσι έμαθαν. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στον πλανήτη Γη, καμία άλλη ομάδα που να τις έχουν αφαιρεθεί τόσοι βαθμοί συνεχόμενες χρονιές χωρίς έλεος, αδυσόπιτα να με χτυπούν. Ένα πράγμα όμως δεν τους είπε κάποιος. Ένα πράγμα δεν βρέθηκε, λέω, ένας ξύπνιος. Μου πεις τους ανοίξει τα μάτια, δεν πρόκειται. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν αυτοί. Το τομάρι δεν αλλάζει. Λέω λοιπόν, δεν βρέθηκε ένας να τους πει ότι ο καλύτερος τρόπος για να τους νικήσεις αυτούς, για να τους βγάλεις από τη μέση, για να μην είναι στα πόδια σου, για να μην σηκώνουν κεφάλι, για να μην είναι συνδιεκδικητές, για να μην είναι κατακτητές, είναι να τους αφήσεις δεν είναι χαλαροί. Να πλαδαρέψουν, να φυσικάσουν. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Στο λαού λαού. Δεν βρέθηκε ένας να τους πει ότι όσο το χτυπάς το ατσάλι δυναμώνει. Δεν βρέθηκε ένας να τους πει ότι είδατε ρε παιδιά την προηγούμενη φορά. Τους κλέψαμε το πρωτάθλημα για τη Σερπαντίνα και αυτοί γύρισαν και το πήραν αίτητοι. Ξαρώσαν τα πάντα. Είναι σαν να είναι σε μία νάρκωση και πάμε με το ηλεκτροσόκ, με τις βεντούζες, χακ! Και τους γεμίζουμε με ρεύμα τον οργανισμό και τσιρτώνονται και πετάγονται όρθιοι. Και αντιδρούν. Έτσι. Έτσι έμαθαν οι παππούδες μας, έτσι έμαθαν οι πατεράδες μας, έτσι και εμείς θα βγούμε από αυτό. Ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα πιο ατσαλωμένοι. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Μην έχετε την εντύπωση ότι τίποτα από αυτά είναι τυχαίο, προέκυψε, έγινε όλο από την αρχή μέχρι και το τέλος ήταν μία ακόμα απόπειρα, καταρχήν, να απογοητευτεί ο Πόντιος και να πει ασύχτη ρε, καθήκια, φεύγω ρε,
Σας ηχάθηκα. Φεύγω, δεν μπορώ ούτε καν να λέω τα ονόματά σας. Ούτε καν να σας βλέπω. Μοιάσματα. Συχαμεροί τύποι, βρωμιάριδες. Φεύγω ρε, δεν θέλω ούτε καν να είμαι εδώ κοντά σας. Ούτε καν να περπατάμε και να αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Αυτός είναι ο σκοπός. Και πιστέψτε με, αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο τιμόνι, αν δεν υπήρχε αυτό το τρομερό ποντιακό πείσμα, αυτός ο εγωισμός, ο αλήγιστος, πιθανόν άλλος να είχε φύγει ήδη. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όπως όλοι μας, έτσι και αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται εκεί στην κορυφή, πιο δυνατός γίνεται από αυτά. Που προσπάθησαν αυτή τη φορά όχι μόνο να κόψουν βαθμούς, προσπάθησαν να με κυλιδώσουν κιόλας, να μου πούν ότι είμαι ανέντιμος, ότι είμαι βρώμικος. Επειδή αυτοί δεν άντεχαν τη βρωμιά τους και δεν άντεχαν την καθαρότητά μου, έπρεπε να βρουν κάτι, μια χαραμάδα, έναν τρίτο ανιψιό που είχε αγοράσει κάτι γηπεδάκια και ένα ξενοδοχείο για να πούνε ότι ορίστε, ίδιοι είστε. Και όχι μόνο αυτό, εν μία νυχτή να ψηφίσουν και μία ντροπολογία ότι βλέπετε, κανονικά έπρεπε να σας ρίξουμε, σας σώζουμε κιόλας για να μην έχουμε αυτό που λέμε τόσα χρόνια, το ηθικό πλεονέκτημα. Αν νομίζετε ότι έστω και ένας από εμάς νιώθει ένοχος ή ένας από εμάς θα πέσει στην παγίδα να πιστέψει ότι εσείς είστε οι δίκαιοι κριτές, εσείς που μας κουνάτε το χέρι, τότε να πάω να ψάξετε αλλού. Λέω εγώ, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι απλά. Και έχει ακόμα δρόμο. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι δικηγόροι που βλέπετε. Είναι ένα ολόκληρο επιτελείο που δουλεύει. Αλλά καμία άλλη ομάδα στον πλανήτη. Το 14-15, τώρα συγχωρέστε με τις ημερομηνίες, δεν το έχω με τα νούμερα, αλλά το 14-15 δεν είναι που πήγε ο Γαύρος, που πήγε ο Βάζελος, ο Αλαφούζος με τον πρωταθλητή και τον Γαύρο για τα ψαράκια στον πάγκο, πήγανε στο ΚΑΣ και μου αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί, οι οποίοι όμως τρεις ήταν από την ειδική βαθμολογία. Ακούστε, δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Ποτέ των μοτών. Ο Κάβα να αφαιρείται, ξέρετε τι ήταν αυτοί οι τρεις βαθμοί? Ήταν 15 στην ουσία. Διότι αυτή η ειδική βαθμολογία προέκυπτε τότε, δεν είναι όπως τώρα που τους κουβαλήσαμε μαζί, που θα τους κουβαλήσουμε μαζί τους βαθμούς που έχουμε, όποιοι και αν είναι αυτοί. Αφαιρέθηκα λοιπόν τότε 15 βαθμοί. Δεν έχει αφαιρεθεί σε κανένα πρωτάθλημα, ούτε στην Ουγκάντα, ούτε στη Ζιμπάμπουε, ούτε στην Άνω Βόλτα, ούτε στην Ακτή Ελεφαντοστού, στο πιο απομακρυσμένο χωριουδάκι που η μπάλα φτιάχνεται από σανό και άχυρο. Μείον 15. Αυτό τη χρονιά 14-15. Την επόμενη χρονιά μείον 3 το 15-16. Το 16-17 πρέπει να ήταν μείον 6, μείον 7. Το 17-18 ξεκινήσαμε με μείον 3. Και πέρσι, τη χρονιά του πρωταθλήματος και του ντάμπλ, πάλι ξεκινήσαμε με μείον 2, το θυμάστε? Και τώρα έρχεται και σου λέει μείον 7, μείον 3, μείον 6, μείον 7, μείον 5, μείον... Πουθενά αλλού αυτό. Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω που δεν βλέπει μία ενορχιστρωμένη, μία προσπάθεια συχαμερή και δόλια να σε γονατίσουν, να σου σκύψουν το κεφάλι? Κι αν κάποτε αυτό το πετύχαιναν με οικονομικές αλυσίδες, έχοντας σε δέσμιο δούλο με τα χρέη, να μην μπορείς να σηκώσεις κεφάλι, σου στέλνανε κανένα περίεργο επενδυτή και σου δίνανε και κανένα ψίχουλο, καμιά χορηγία, ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ο ευεργέτης, και τους χάλασε το κόλπο. Διότι ήταν δυνατός, πανίσχυρος οικονομικά, και άρα δεν μπορούσαν να σε ελέγχουν έτσι. Ήσουν πλέον αυθύπαρκτος, ήσουν πλέον αυτόφωτος, ήσουν πλέον ανεξάρτητος, ελεύθερος. Έκοψε την αλυσίδα ο αετός με τη σιδερένια μπάλα που είχε στο πόδι εκείνο το μεσημέρι που η κυρία είδε το μεγάλο πόντιο να πίνει το τσάι 11,5 εκατομμύρια. Τσάι μπραφ, ποικιλία, τσάι ντούκου.
Έκοψε την αλυσίδα εκείνη την ημέρα. Και τους έκοψε και τον ομφάλιο λόρο με τον οποίο σε τάιζαν δηλητήριο, σου έδιναν όποτε αυτοί ήθελαν λίγο νεράκι για να βρέξεις τα χυλάκια σου και να μην αφυδατωθείς, ίσα ίσα να υπάρχεις, ίσα ίσα να συμπληρώνεις. Τεταρτοπέμπτος, τριτοτέταρτος, ίσα ίσα ο συμπαθής. Το χτύπημα στην πλάτη το θυμάμαι κάθε φορά. Και όταν αυτός λοιπόν με τα ξεραμένα χείλη, με το κουρασμένο κορμί του από τις αδικίες των ετών, με την υπεράνθρωπη προσπάθεια που αποτυπώνεται στα πρόσωπα ανθρώπων όπως ο στρατηγός, ο Μανάβης, δείτε τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, μπορείτε να διαβάσετε στα πρόσωπα αυτής της γενιάς τι έχει περάσει. Εμείς τίποτα δεν περάσαμε μπροστά σε αυτά που πέρασαν αυτοί. Και γεμίσαμε και χαρές και τίτλους τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Και γεμίσαμε και τα πνευμόνια μας με χαρές. Γιατί με περηφάνεια ήταν πάντα γεμάτα τα πνευμόνια μας. Και καμαρώναμε που επιλέξαμε. Άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα, άλλος μικρός, άλλος μεγάλος. Να πει η Πανθεσσαλονίκη Αθλητική Όμιλο Κωνσταντινοπολιτών, σε βάζω στη ζωή μου μέσα. Σε κάνω ένα απόσπαστο κομμάτι. Δεν είσαι ένα κομμάτι μόνο από τη ζωή μου. Είσαι η ζωή μου ίδια. Εκεί που είναι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, η θρησκεία μου, τα πιστεύω μου, οι αρχές μου, αυτά που μου έχουν δώσει και που μου έχουν μεταφέρει. Οι παππούδες μου, οι πατεράδες μου. Και είσαι εκεί μέσα, δεν είσαι κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι ένα χόμπι. Δεν πάω να παίξω γκολφ. Δεν πάω να μαζέψω πεταλούδες να τις βάλω σε ένα άλμπουμ. Είναι η ζωή η ίδια. Κομμάτι. Και όπως λέω κάθε φορά, ΠΑΟΚ δεν είμαστε μόνο τις 2 ώρες της εκπομπής. Δεν είμαστε μόνο τις 2 ώρες των αγώνων, είμαστε όλη μέρα, όλη νύχτα, 48 ώρες το 48ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Με τη συμπεριφορά μας, με την καθαρότητά μας, με την εντιμότητά μας. Ρίξε με ρε, δεν γουστάρω καμιά τροπολογία. Αν κάπου έφτεξα, να με ρίξει κατηγορία, τολμάς, αλλά πού να τολμήσετε. Και αυτό ακόμα ήταν μέσα στο σχέδιο. Πού, θα είχαμε βγει στους δρόμους από χθες. Με τους λωστούς να πούμε και τους πυρσούς. Αν τολμούσαν. Ποιος θα τολμήσει. Ποιος θα τολμήσει. Η προσπάθεια λοιπόν δείχνει το φόβο τους. Κίνησαν γη και ουρανό. Τα φέραν όλα ανάποδα. Ό,τι υπήρχαν. Ξύλωσαν δικαστές. Έβαλαν δικούς τους. Επηρέασαν τις επιτροπές. Φτιάξαν επιτροπές. Βρήκαν μια ιστορία. Την πήραν, έβγαλαν αυτό που ήθελαν και το συνεχίζουν. Γιατί? Γιατί τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα θα πέφτανε κλωτσομπουνίδια στα τροφαντά αγόρια, στους παχυλούς τους βέρκους, στις κυλάρες τους. Θα έχει κλωτσομπουνίδια στο Ρέντι τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα. Και οι του κόκαλοι περίμεναν στη γωνία να πούνε ορίς τι κάνατε, πουλήσατε όλους τους παίκτες. Και είστε 3 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, άτιτλοι, ούτε κύπελο. Και θα είχε κλωτσομπουνίδια. Αλλιώς ονειρευόμαστε στον Ολυμπιακό και τέτοια. Άρα τι κάνουμε. Ελλαδοκουμπάρε, ελλαδοφίλε, εγώ σε βοήθησα. Χορηγούκλα, κανόνισε και εσύ τα πράγματα. Κάνε ό,τι θες, έχω άλλα σοβαρότερα θέματα. Μπορεί να του είπε. Μη με ζαλείς με αυτά. Πάρε και παίξε εσύ με το ποδόσφαιρο και την μπάλα. Κάνε ό,τι νομίζεις. Αλώνισε. Ήρθε αρφέρα τον κουβαλήσε τον άνθρωπο, τον Τσεφερίν εδώ, με το ζόρι και τι είπε ο άνθρωπος. Εντάξει παιδιά, αφήστε, το ποδόσφαιρο θα μπει μόνο του τη λύση. Που πάτε δηλαδή με το έτσι θέλω να μπείτε και να τα αλλάξετε όλα. Σιγά μην κλάψω, σιγά με φοβηθώ. Για μια ακόμα φορά. Υπάρχει έστω ένας εκεί πέρα έξω που λυγίζει. Το έχω πει πολλές φορές τελευταίες μέρες. Με αφορμή το αγωνιστικό. Υπάρχει ένας ρύψασπης. Υπάρχει έστω και ένας που φοβάται. Που νιώθει λιγότερο ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες. Περισσότερο από ποτέ. Που κατάλαβα ότι για μια ακόμα φορά πάνε να με αφανίσουν, πάνε να με εξαφανίσουν. Βρήκαν έναν τρόπο, βρήκαν μια χαραμάδα να χωθούν, να μου πάρουν και τι, και την περηφάνεια. Τι λέτε ρε, τι λέτε ρε σχαμένοι, τι λέτε ρε με τι, σοβαρά μιλάτε, αυτό πιστεύετε ότι θα γίνει. Και όπου σας βρίσκουμε, όπου σας βρίσκουμε, δεν θα τολμάτε
Ποτέ να ησυχάσετε. Τι θες, μείον 7, μείον 15, μείον 35. Ο ΠΑΟΚ θα είναι ο εφιάλτης σας. Αυτός. Τους άλλους όλους τους έχετε του χεριού σας. Αυτή εδώ η πλευρά της Ελλάδας. Αυτό εδώ το ατελείωτο τσουνάμι, το ποτάμι ανθρώπων και ψυχών. Που νομίζετε με μια αφαίρεση, δηλαδή τι? Με ένα πρωτάθλημα ότι θα αλλάξει κάτι? Πιο δυνατούς μας κάνετε, πιο πεισμωμένους, πιο αφυπνισμένους, πιο συσπυρωμένους από ποτέ. Αυτό έχουμε να σας πούμε. Και εμείς, όπως είπε και η ανακοίνωση, τους αγώνες τους κερδίζουμε μέσα στο γήπεδο, ρε. Ο ΠΑΟ κερδίζει και χάνει εμείς τη δουλειά μας. Ο ΠΑΟ κερδίζει και χάνει στο γήπεδο, λέει η ανακοίνωση. Με την ποιότητά του και τα λάθη του. Τη δυναμική και τις αδυναμίες του. Αλλά στο γήπεδο. Έτσι έφτασε στο αίτητο πρωτάθλημα. Έτσι έφτασε και στο μείον 7. Την ίδια στιγμή άλλοι επιμένουν να παίζουν μπάλα εκτός γηπέδου για να στερούν από τον ΠΑΟΚ τίτλους που του ανήκουν ή έστω και το δικαίωμα να τους διεκδικήσει και ας τους χάσει. Ένα γνώριμο σκηνικό από το οποίο η ομάδα του ΠΑΟΚ καλείται να μείνει ανεπηρέαστη και να δείξει ξανά το χαρακτήρα και την προσωπικότητά της. Απέναντι σε αγωνιστικά ή δικαστικά πλάνα. Η ομάδα έχει ένα λόγο παραπάνω να μπει λυσασμένη. Να μπει σκυλιασμένη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε όλα τα παιχνίδια. Όπως έκανε τότε πριν δύο χρόνια. Που τις κλέψανε το πρωτάθλημα. Που καταλάβαμε ότι μας αφαιρούν βαθμούς. Από κάτι αθυποκαραγκιοζάκια. Που στήσανε μια ωραία ιστορία. Και έβγαλε αντίδραση και πήγε και πήρε. Αίτητο το επόμενο πρωτάθλημα. Και εκείνο το πρωτάθλημα. Το πήρε και εκείνο το πρωτάθλημα. Πήρε και εκείνο. Το double. Πρωτάθλημα και κύπελο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Δεν φοβάμαι κανέναν. Κανέναν, αλήθεια σας το λέω. Πιο δυνατός νιώθω. Πιο τρελαμένος. Πιο κοντά σε αυτό που αγαπώ. Πιο δικαιωμένος που είμαι αυτό. Που υποστηρίζω αυτό. Που ζω γι' αυτό. Για τα τέσσερα γράμματα. Έτσι νιώθω εγώ. Εσείς μπορεί να βγείτε να μου πείτε για δικαστικά λάθη, για χαλαρότητα, για αφέλεια. Δεν διαφωνώ. Ίσως πρέπει με αυτούς, όχι ίσως, πρέπει με αυτούς να είμαστε ψηλιασμένοι για το οτιδήποτε και πριν από το οτιδήποτε και όχι να τρέχουμε μετά. Ίσως. Με για το σπίτι που κλήρωσε, δεν υπάρχει ο Πανόπουλος, δεν υπάρχει αυτό που έκανε. Κανονικά κλήρωση, το σπίτι του Κούγια το κληρώθηκε ο φροντιστής της ομάδας εκεί με τις κάμερες, με όλους τους παίκτες παρόντες. Αλλά το άλλο ωραίο της αγωνιστικής είναι η έκθεση του παρατηρητή για το μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη στο ΟΑΚΑ. Όπως του είπαν οι διαιτητές στην ανάπαυλα, μη διαπιστευμένοι φίλαθλοι της ΑΕΚ επιτέθηκαν φραστικά στους διαιτητές. Ποιος μπορεί? Ποιος? Σκέφτομαι τώρα ποιος αυτός για να μην δεν θα μου πείτε. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι ρε παιδί μου εγώ. Και βέβαια συνεχίζει. Ένας εξ αυτών πλησίασε τον πρώτο βοηθό διαιτητή, του είπε I'm the boss και τον έπιασε από τα γεννητικά όργανα και τα πίεσε. Συγγνώμη, αλλά δεν είχα πληθυντικό. Χούφτωστα, χούφτωστα. Αναγκάζομαι να βάλω τον ενικό. Χούφτωστη την περιοχή εκεί. Χούφτωστη. I'm the boss, τον έπιασε και τα ζούληξε. Έχει κάνει φοβερό βιντεάκι ο Θοδωράνος χθες. Θα πάω στο διάλειμμα με ανέκδοτο. Έκλεβαν τα πορτοκάλια από ένα περιβόλι ενός δύστιχου. Κάθε βράδυ μπαίναν οι τύποι, κλέβαν τα πορτοκάλια, το ρίμαξαν. Δεν έμεινε τίποτα. Κουφάλες, λέει, απόψε το βράδυ θα κρυφτώ με το δίκανο και σένα θα ρίξω στον κόλο γιατί δεν αντέχω άλλο. Πραγματικά κρύβεται πίσω από κάτι θάμνους, τους βλέπει τσουπ τσουπ τσουπ, ήρθαν αυτοί με τα καφάσια μα, φορτώνονται αγροτικά, έτσι μιλάμε για
κάνει ένα βράθ έτσι, ελάτε εδώ ρε, κάνουν έτσι οι άλλοι, φεύγουν ένας μόνο, δεν πρόλαβε να φύγει, κρακ, κάνει έτσι και ανεβαίνει στο δέντρο και όπως ανεβαίνει στο δέντρο, τον αρπάζει από τα καμπανέλια, από τα αμελέτητα, τον αρπάζει από τα καραμπαλίκια, έχει πολύ ωραίες εκφράσεις για τα αρχιμπίμπιπ, που δεν μπορείς να τις πεις χωρίς να είναι επιλείψιμο ρε παιδί μου, χωρίς να είναι μηνύσιμο. Τον αρπάζει λοιπόν από τα κάκαλα, από τα καμπανέλια, από τα αμελέτητα και αρχίζει και το ζουμπάει και το τραβάει. Μίλα ρε, του λέει, ποιος είσαι ρε κάρι, μίλα που μου κλέβε τα πορτοκάλια ρε παλιό χαράκτηρες. Ο άλλος, μίλα ρε, του λέει, θα στα ξεριζώσω ρε, θα στα κάνω στροφή ρε, θα στα δώσω να τα φας, θα στα περάσω να πούμε κασκολιά, θα στα βάλω κασκόλ στο λαιμό, θα στα φορέσω σκουλαρίκια στους λοβούς των αυτιών. Μίλα, τα μιλάμε, τα έχει κάνει, τα έχει κάνει τώρα σφεντόνα έτσι, έτοιμα να εκτοξευτούν. Μίλα, τα γυρί, τα ζουμπάει, τα μίλα, ποιος είσαι ρε, μίλα ρε, μίλα, πες ποιος είσαι. Ο Θανάσης. Λέει, ποιος Θανάσης? Ο Μουγκός. Δεν μπορώ, πρίγω. Ο Θανάσης ο Μουγκός. Προφανώς κάπως έτσι έγινε και στο ΆΚΑ. Μπροστά δεν ήμασταν, αλλά για να του λέει I'm the boss και να τον πιάνει από τα καμπανέλια το ξένο διαιτητή, φανταστείτε τώρα ο ξένος, ο διαιτητής που κατεβαίνει, αν είναι ο νιάου νιάου, δεν ξέρουμε, μπροστά δεν ήμασταν, αλλά για να του λέει I'm the boss και να τον πιάνει από τα καμπανέλια, έτσι. Και εδώ δίνεται λύση, κυρίες και κύριοι, και πάω έτσι στο διάλειμμα. Η Premier League απαγόρεψε τις χειραψίες πριν από τα παιχνίδια μεταξύ των αρχηγών, μεταξύ των παικτών και βεβαίως και μεταξύ των παικτών και των διαιτητών. Ιδού, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα, η λατρεμένη Super League, για άλλη μια φορά δίνει τη λύση. Πώς θα έρχεστε απέναντι στον διαιτητή ή απέναντι στον αντίπαλο και δεν θα χρειάζεται να του πιάνετε το χέρι, θα του κάνετε έτσι μια από κάτω, θα του κάνετε λίγο τα καμπανέλια, ένα αυτό, ένα ζούμπιγμα και θα είναι η νέα χειραψία που δεν κολλάς και τίποτα, έτσι. Άσε που στην Αγγλία πολλοί μπορεί και να γουστάρουνε κιόλας, λέω ρε παιδί μου, κάποιος που τους αρέσει αυτή η σχετική επαφή. Όμορφα και ωραία. Κατέβηκε λοιπόν ο Μελισανίδης και έκανε αρχή διαλόγου. Αρχή διαλόγου, δηλαδή ξεκίνησε έναν διάλογο, αυτός έκανε την αρχή διαλόγου και συνέχισε το διάλογο και μετά υπήρξε και τέλος διαλόγου εκτός από την αρχή διαλόγου με τον ξένο διαιτητή. Γιατί δεν σφυράτε, γιατί μας αδικείτε, γιατί και τέτοια πράγματα. Αυτά λοιπόν για τα καμπανέλια. Χαστούκησε, λέει, και τον Καρυπίδη. Το χαστούκησε, σφαλιάρα, κόλαφος. Υπάρχει και η λέξη σκαμπύλη επίσης εκεί. Τέλος πάντων, έτσι θα πάμε στο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Όμορφα και ωραία. Τα είπα εγώ, τα έβγαλα από μέσα μου. Έτσι νιώθω. Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να συμφωνούμε. Κάτι τελευταίο. Η ομάδα οφείλει. Ξέρω ότι οι παίκτες τώρα, πιθανόν, αφού τους ρίχνουν τόσο μακριά στη βαθμολογία, που θυμάστε έναν ψαγμένο ρεπόρτερ ΑΕΚ που είχε πει κάποια στιγμή, είχε γράψει ότι μην στενοχωριέστε για την τεράστια διαφορά που έχουμε με τον ΠΑΟΚ, έλεγε ο ΑΕΚΤΣ. Διότι θα κάτι θα γίνει, λέει, και ο ΠΑΟΚ θα μπει, λέει, τρίτος. Δευτερότριτος. Μαζί θα είμαστε. Ξέραν αυτοί. Αυτοί το ξέραν. Αυτοί ήταν έτοιμοι γι' αυτό. Αυτό εξυφάνθηκε με τέτοιο τρόπο για να είναι όλα τακτοποιημένα όπως και έγιναν. Ένα πράγμα λοιπόν στους παίκτες. Τώρα έχετε όχι έναν λόγο παραπάνω, ένα τεράστιο κίνητρο να ταπεινώσετε αυτούς που σας ετοίμασαν όλη αυτή την ιστορία. Να τους ξεφτελίσετε, μπορείτε, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και να δείξετε ποιος είναι ο πρωταθλητής, ο αείτος πρωταθλητής, ο ταμπλούχος. Και τι είναι ο ΠΑΟΚ. Ένα λόγο παραπάνω. Μακάρι να μπορούσαμε να μας δίνατε τη φανέλα, το σορτσάκι και το νούμερό σας για 5 λεπτά, δεν ξέρω πόσο θα αντέχαμε, για 5 λεπτά όλοι μας. Και να μπορούσαμε εμείς. Εγώ θα το ξαναπώ και ας παρεξηγηθεί κάποιος. Πανηγύρισα σαν γκολ.
τη φάση του Γιαννούλη. Συγχωρέστε με. Το τάκλινγκ αυτό του Γιαννούλη το πανηγύρισα σαν γκολ. 3 μέτρα από το έδαφος σηκώθηκα. Γιατί την περίμενα αυτή ακριβώς τη φάση πάρα πολλούς μήνες. Πάρα πολλούς. Μην λυγίσετε, μην επηρεαστείτε, μπείτε σε όλα τα μάτς. Πάρτε τους τα κεφάλια, δείξτε ποιος είναι ο πραγματικός πρωταθλητής. Και όλα τα άλλα, μεγιά το πρωτάθλημα των πηγαδιών, το πρωτάθλημα της Ντόρας, ακόμα ένα χάρτινο. Θα μου πεις, συνηθισμένοι αυτοί είναι, σιγά μην στεναχωρηθούν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε στις γραμμές. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ είμαστε, θυμίζω, στο Κοφίνι, 25 Μαρτίου 79 στον Εύοσμο. Υπέροχη κουζίνα, σύγχρονο μεζεδοπολείο, με γεύσεις ελληνικές αλλά και πολίτικες, από το σεφ Γιάννη Φιντάνη. Live, Πέμπτη χθες στείλαμε το πρώτο 50 ευρώ τραπέζι. Ελπίζω να πέρασε καλά ο φίλος, αν μας ακούει να βγει να μας πει εντυπώσεις. Εκεί λοιπόν και τα πάντα τους είναι χειροποίητα. Όλα λάδια, τυριά, τσίπουρα, με, όπως έχω πει και άλλη φορά, με αγνά προϊόντα. Τα πάντα, έτσι, ουζομεζέδες special, και τα μέλια και τα τσίπουρα και τα λάδια χειροποίητα, και, όπως έχω πει και άλλη φορά, και με εκδηλώσεις εκεί, αραβώνες, γάμους, ό,τι θέλετε, εταιρικές συσκέψεις στον Ατάλο. Αυτά. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 51 χρόνια κορυφή, κορυφαίος με μπός αυτό το διάστημα ειδικά. Νούμερο 1 προορισμός. Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ροόκαστρο, πεντανόστιμα. Θα αρχίσουμε να δίνουμε τραπέζια εκεί πολύ σύντομα. Και στο Δικητήριο και στο Ροόκαστρο, εκλεκτά, πεντακάθαρα όλα, σε 2 μαγαζιά κουκλιά. Και Νικολαίδης αρτοσχαροπλαστία, ψωμάρες, τουρτάρες, κεράσματα υπέροχα. Καραουλή και Δημητρίου 237 και 163, αλλά και Τσαντεκίδης 21 χρόνια. Εκεί θα βρείτε το πιο καινούριο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην πιάτσα. Πληρώνετε όπως θέλετε. Στο Ρεόκαστρο έναντι τζάμπο, με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων. Τα πάντα εγγυημένα. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 προορισμός. Διαβάζω πριν πάω στα μηνύματα το post που κάνει ο Τριανταφυλόπουλος για τα στημένα. Γιατί βλέπετε ότι όλοι ασχολούνται με αυτό. Κανένας χθες βγαίνει ο Λαναρής. Ο Καλατζίδης και λέει: ο Λαναρής μπήκε και μου είπε θα χάσετε 3-0. Και βάζει το ποστάρισμα χθες ο Μάξ Τριανταφυλόπουλος. Ρε Μαρινάκη, δεν τρέπεσαι? Έτσι παίρνουν πρωταθλήματα οι μάγκες. Είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός να παίρνει εντολές ο προπονητής της Βέρειας Καλατζίδης ότι πρέπει να χάσει με 3-0. Μάκη μου, δεν στην έχουν πει όλη την αλήθεια. Δεν του το είπε επειδή δεν μπορούσε να κερδίσει. Για άλλο λόγο του είπε 3-0. Δεν είναι ότι έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα και έπρεπε να κερδίσει με 3-0. Μπορούσε να κερδίσει και με 1-0 και να πάρει τους 3 βαθμούς. Για άλλους λόγους του είπανε 3-0. Τόσο είχαν την έμπνευση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, Μάκη? Δεν είναι ότι χάστε γιατί πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Χάστε με τόσο. Συγκεκριμένα είναι και παραγγελιά. Είναι και παραγγελιά. Πάμε τώρα στις γραμμές. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Μπορούσε να είναι και 4-0. Βεβαίως. Βεβαίως. Και 6. Και 6, βεβαίως. Και 3-5 και 5-9 και 5-12. Βεβαίως, ότι είναι. Παραγγελιά, παρέσει. Δεν πας σε ένα εστιατόριο ή Θοδωρή. Σε ένα Θοδωρή. Δεν πας και λες, παρακαλώ, θέλω μία μερίδα, μία φασόλια γίγαντες. Σωστό. Σου φέρνει ό,τι παραγγείλεις, είναι υποχρεωμένος ο άλλος, έτσι δεν είναι? Αφού με είπες Θοδωρή, Ναι. Ναι, είμαι Θοδωρής, πρώην ρομαντικός. Δεν είσαι ο Θοδωρής? Ναι, Θοδωρής. Α, αυτό λέω, μήπως έκανα. Αλλά είμαι ο πρώην ρομαντικός που πίστευε ότι κάποτε αυτό το απόστημα θα σπάζει. Δεν θέλω να αλλάξει παρατσούκλι. Περιμέντε ρε, δεν τελείωσε η ιστορία. Όχι, τα ξέρετε. Ναι. Όχι, όχι, ίσα ίσα, θέλασα να τελειώσω. Παρόλο που δεν το περιμέναμε αυτό, εγώ προσωπικά δεν το περιμένα. Ναι. Δεν το περιμένα, όχι. Πιστεύω, όμως συνεχίζω να πιστεύω ότι και στην Εφέσον και στο ΚΑΣ, εκεί που όπως έλεγε πολύ σωστά έλεγε ο Βασιλόπουλος εχθές ο Κώστας, δεν παίρνουν τηλέφωνα, δεν δέχονται τηλέφωνα δικαστές. Ακριβώς, ούτε παίρνουν τη Ματζίδη και την απόφαση της ψευτοεπιτροπής να πούνε ότι αυτό είναι, γεια σας, τελειώσαμε. Έτσι, εκεί θα μπουν στην ουσία που δεν... Κάπου εκεί θα έρθει η δικαίωση. Φυσικά. Κάπου εκεί θα έρθει. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν,
Ένα αυτό. Δεύτερο, ότι τι πρέπει να γίνει τώρα. Όλα αυτά γίνανε χθες. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Τώρα πρέπει να τους πάρει στο κύπελο. Πάει στη θυσία. Ένας πολύ δυνατός λόγος επιπλέον. Να τους πάρει στο κύπελο. Για πρωτάθλημα τώρα δεν πιστεύω να είναι κανένας τόσο... καλά, δεν πρέπει τώρα. Αν... τόσο αισιόδοξος που να νομίζω ότι μπορούμε να το πάρουμε. Πάντως πέφτανε χθες ο Δωρή μου. Να το χαίρονται. Κατεβαίνει στα play-off με την ΚΑΠΑ 19, φίλε. Κάτι site. Κάτι Super League. Αμέσως να βγάλουν τη βαθμολογία την καινούρια, ε! Να είναι μακριά, μακριά, να μην είμαστε στην ανάσα εκεί δίπλα. Υπάρχει site των χάρτινων που λέει ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πει και ευχαριστώ. Φυσικά. Για αυτό που το κάνει. Το είδα. Να τρελαίνεις. Λοιπόν, κατεβάζει στα play-off την ΚΑΠΑ 19. Εγώ τους παίχτες μου σαν ΠΑΟΚ, τους ακριβοπληρωμένους, δεν τους βάζω να παίξουν αυτές, να μην πω τώρα καμιά κουβέντα. Δεν τους βάζω. Ναι. Κατεβάζει την ΚΑΠΑ 19. Και ένα που πρέπει να γίνει επιτέλους, εγώ το έχω δηλαδή δόγμα αυτό στις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι για το Σαββίδι ουσιαστικά μια επιχείρηση. Έτσι. Σωστά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μείνε Ιβάν Σαββίδι, μείνε σαν πρόεδρος, μην σας αρέσει σαν μεγαλομέτωχος, αλλά πάρε ένα εκτελεστικό πρόεδρο. Ο οποίος τι, Κωστή, να είναι ένα ρεμάλι. Συγγνώμη για την έκφραση, να είναι ένα καθήκη. Να τους βάλει κάτι και να τους πατήσει. Γιατί με το σταυρό στο χέρι δεν γίνεται, Κωστή, με αυτούς. Δεν γίνεται. Ναι. Να είναι ένα, πώς το λέμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, ένα αλέφι. Ένα λαμόγιο, φίλε, αυτή να η λέξη. Ένα ψάχνεις αυτή τη λέξη, ψάχνεις. Ένα λαμόγιο. Ή το αίμα, αγόρι. Ένα λαμόγιο. Να είναι όχι στα λαμούτρα του Καραπαπά και της Ελλάδας. Δεν θέλω, φίλε, να γίνω ίδιος. Να μην λογαριάζει τίποτα. Δεν θέλω να γίνω ίδιος με αυτούς. Δεν θέλω να γίνω. Καταλαβαίνω το πνεύμα αυτού που λες. Να τους πολεμήσω πριν μπορούν να με αγγίξουν. Αλλά δεν θέλω ποτέ να γίνω ίδιος σαν αυτούς. Δεν θέλω, αλήθεια στο λέω. Έτσι, καταλαβαίνω το πνεύμα αυτού που λες και συμφωνώ. Βεβαίως. Έτσι. Εγώ θα πω και το όνομά του στον αέρα και δεν θέλω να είμαι ποτέ προσωπολάτης. Θα πω το όνομά του στον αέρα. Είναι ο Μπάμπης ο Αποστολίδης. Είναι τρελαμένο ΠΑΟΚ και το έχω πει και άλλες φορές. Τον παίρνεις, τον βάζεις πρόεδρο στον ΠΑΟΚ και τέζα. Από πολλούς το έχω ακούσει. Από πολλούς το έχω ακούσει αυτό. Και σταματάμε τα πάντα. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος πλέον. Είναι καλός άνθρωπος ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν μπορεί. Δηλαδή όταν είσαι καθαρός δεν μπορεί να πέσει στη λάσπη πυρ. Αυτό θέλουν κιόλα αυτοί. Αυτό θέλουν, να ξέρεις. Αυτό θέλουν. Δεν γίνεται. Το θέλουν να τον διώξουν, να τον σταματήσουν, να του κάνουν να συγχαθεί το ποδόσφαιρο. Να πει να έχει στο διάλογο, να σηκωθώ να φύγω. Δεν μπορώ να βαρέθηκα. Έγινε, Θοδωρή μου. Σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Πέσαμε εδώ. 2310-287-888. Ναι. Και εδώ. Ναι, γεια σας. Τρεις έλειξες. Εγώ. Έλα. Συμφωνώ απόλυτα με το φιλαράκο. Φτάνει πια να είμαστε η καλή και η αγαθή. Η αγαθή με την καλή έννοια. Ναι, ναι, όχι, συμφωνώ σε αυτό. Όχι καλός και αγαθός. Όμως δεν γίνεται να είμαι ανέντιμος ή βρωμιάρης. Το πιο επιθετικό συμφωνώ, βεβαίως. Πιο ψαγμένος. Κώστα μου, αυτοί κάτω δεν μπέζονται, δεν τρώγονται με τίποτε. Κάποτε επί 7 ετίας, επί χούντας, να το πούμε έτσι. Ναι. Υπήρχε ένας δήμαρχος στην κάτω στον Πειραιά, δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία, ο οποίος καθάρισε όλη την Τρούμπα. Η σαπίλια, η οποία υπήρχε εκεί κάτω στο λιμάνι αυτό, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει για την Τρούμπα. Ναι, βεβαίως. Και τραγούδια γουραυτή και έργα και τα πάντα, ναι. Την καθάρισε, η βρωμιά αυτή είχε φύγει. Και πώς επανήλθε? Ήταν δήμαρχος αυτός. Όχι, έτσι. Όχι ο δήμαρχος. Πώς επανήλθε ξανά η βρωμιά? Ξανά. Ναι. Όταν ο άνθρωπος έπεσε η Χούντα και έβαλε υποψηφιότητα πάλι για να βγει, τον μαυρίσαν και τον κυνηγούσαν. Τους άρεσε, τους άρεσε προφανώς εκείνο το περιβάλλον. Ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί δεν παίζονται. Εμείς όλοι οι παλιοί τους έχουμε γνωρίσει, ξέρουμε το τι γίνεται. Και αυτά τα πρωταθλήματα που πήραμε και τα κύπελα, ο Θεός μας βοηθήσει, ο καλός Θεούλης. Αυτοί είναι οι θέσεις να πουλήσουν και τα παιδιά τους για να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Εγώ περίμενα να το πει. Κανένα δισταγμό, καμία αναστολή. Τίποτε. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης
στην έκθεση το Σεπτέμβριο είχε πει ότι θα τακτοποιήσει την αστική κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Και χθες λιποθύμησε πάλι μια κοπέλα μέσα στο αστικό. Ναι. Παστώνονται οι άνθρωποι για να κατέβουν να πάνε στη δουλειά τους. Και παστώνονται την εποχή του κοροναϊού, έτσι. Ακριβώς. Όχι οποιαδήποτε και δεν εποχή. Δεν μπορεί ο καθένας να δώσει 5 ή 7 ή 10 ευρώ για να πάρει το ταξί για να κατέβει στη δουλειά του όταν είναι μεροκομματιάρης. Άσε μωρέ το Θεσσαλονικιό τώρα. Έχουμε εμείς κάτω τώρα το μετρό, ναι. Τον προαστιακό, το τραμ, τα το ένα, πάντα. Το άλλο. Χίλια πράγματα, φίλε. Άσους εκεί να παστώνονται. Και βγήκανε τώρα που θέλουν και πρωτάθλημα και σηκώνουν και κεφάλι. Έτσι. Το γελίο ξέρεις ποιο είναι. Βγήκαν τώρα τελευταία και λένε οι ακρίτες μας. Μέχρι προφέσεις λέγανε οι χωριάτες, οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι. Έτσι μας ανεβάσανε. Λοιπόν, τι περιμένουν από αυτό το κράτος να πούμε. Έγινε Γιώργο μου. Λοιπόν, όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Υπομονή θέλει να αγαπάμε αυτή την ομάδα όπως την αγαπάμε εμείς οι παλαιοί, να την αγαπάτε και εσείς οι νέοι. Δεν πρόκειται ποτέ να μας κάνουν. Πιο πολύ ρε την αγαπάμε όταν μας κάνουν τέτοια. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτή πιο την πολύ. Ομάδα. Πιο πάω από ποτέ, αυτό λέω. Ακριβώς, ακριβώς. Έγινε κοστά. Γεια σου Γιώργο μου, φιλιά, φιλιά. Τα λέμε το μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Ελά, εγώ στην καλημέρα. Αλώστονε. 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 Κωστή. Οι άνθρωποι ήθελαν να λερώσουν και τον Ιβάν Σαββίδη και τον Μπάουκ, να το ρίξουν μέσα στο βούρκο, εκεί που κολυμπάνε αυτοί παραδοσιακά στη δικιά τους τη χαβούζα. Ακριβώς. Για να πούν ορίστε, εσείς οι ίδιοι είστε. Ήθελαν να σιλερώσουν την εικόνα με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε τίμημα, γιατί με τις δικαστικές μάχες που έχουν τώρα δεν ασχολείται κανένας δυστυχώς. Δεν ασχολείται κανένας. Έσχει πάλι. Γίνει ο Καλατζίνης, τα λέει φορά παρτίδα. Έσχει. Τα έσχει. Και πώς παίζουν στην Ευρώπη ρε φίλε. Πού είναι η UEFA, η FIFA. Τους καταγγέλνουν δηλαδή 7 χρόνια να τελειώσει μια δίκη. Και άμα τελειώσει. Έτσι, εδώ τώρα οι βουλευτές στη Θεσσαλονίκη, οι φίλοι, είναι παντελώς ανίκανοι και ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι. Αλλά δυστυχώς θα δεν βγαίνουν μόνοι τους με τα όπλα, κάποιοι πάνε και τους ψηφίζουν φυσικά. Και βγαίνουν, έτσι. Καταγράφηκε η συμπεριφορά τους, αδερφέ. Καταγράφηκε ξεκάθαρα η σιωπή τους, η εκοφαντική σιωπή τους, ναι. Και στην προηγούμενη εκλογή είχε καταγραφεί και ξαναβγήκανε και ξανά είναι ανύπαρκτη. Αλλά σου λέει, αφού και έτσι βγαίνουμε, γιατί να μην πει να βγούμε και να μιλήσουμε, να χαλάσουμε την ησυχία του Προέδρου. Και στο τέλος θα βγάλουν την άδεια για το Κύπρο μετά από πόση ταλαιπωρία, φίλε, και θα βγουν κάτι, να μην τους πω, αλαφάτιδες. Τσουράπια. Ναι, τσουράπια, κάτι άρθει που κούνε να βγουν βουλευτογατίδια και θα πούνε, εμείς βγάλαμε και τα... Ρουστ, αμπροδόρε! Ρουστ! Αυτό θέλω να τους πει ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, φίλε. Αυτό. Ρουστ! Αυτό, και όσον αφορά, φίλε, για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, αυτό που γίνεται, πρέπει να είναι το πιο ισχυρό κίνητρο που ακριβώς. Θα πάρουν οι παίκτες για αυτόν τον πρόεδρο. Όπως παίξανε στο κύπελο και δεν παίξανε στο πρωτάθλημα, έτσι θα μπείτε. Νεύτη στα ποδάρια σας. Νεύτη. Δυο μαχαίρια συσταγωγικά στα χέρια και ένα στα δόντια, φίλε. Ακριβώς. Στα δόντια δεν έχει. Αυτό που είχα πει εγώ τέτοια τάγκη θέλω, ρε. Και ας πάρετε κόκκινη κάρτα και οτιδήποτε. Πανηγύρισα εκεί σαν να... Τι να σου πω τώρα, σαν να βάλαμε γκολ στον 90. Μπροστά μας στην έξι έγινε. Μπράβο ρε παλίκαρ, να αγιάζεις, φωνάζε μου να κάνει, είναι δυνατόν. Ακριβώς. Έτσι θέλει ρε φίλε, τελείωσε. Όταν θα μπαίνεις εκεί μέσα θα προσκυνάς, τελείωσε. Έγινε θα κάνεις 10 και θα προσκυνάς. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Έπεσε ο Βαρβουνάπης 15 φορές και πήρε 15 στη μένα και τον κάνουν σοβαρά. Αλλά εγώ είπα εξετάσεις αίματος, δεν κάνετε έτοιμα, εξετάσεις αίματος, μόνο εκεί φαίνονται φίλε. Ακριβώς. Μόνο εκεί φαίνονται. Τρέχει ο 36χρονος με λύσα στα μάτια, πού το βρήκε το κουράγιο. Πείτε μας. Από τον Ιούνιο παίζουν ρε φίλε τώρα, είναι δυνατόν. Πείτε μας τι τρώει, να φάμε κι εμείς ρε παιδί μου, να έχουμε όρεξη. Πείτε μας, τι γλυφιτζούρι είναι αυτό. Κωστή, δεν είναι τυχαίο, ο άλλος πως το λέγαμε ο Αργεντίνος, είχε πρόβλημα με τα νεφρά. Ο Λαϊτάν λιποθύμησε μέσα στο γήπεδο. Τι λιποθύμησε. Πώς το λέγανε ο Αργεντίνος, το δικάριος, πώς το λέγανε. Ο Γκαλέτη, πρόβλημα με τα νεφρά. Ο άλλος λιποθύμησε μέσα στο γήπεδο. Ο Λαϊτάν δεν ξανάπαιξε μπάλα. Ο άλλος έχει πρόβλημα με την καρδιά. Σταμάτησε. Τον άλλο πήγαν να τον καθαρίσουνε. Φούρνους ανατινάξανε. Διαιτητές δίρανε. Ξαναδίραν διαιτητές.
Απόφαση δεν υπάρχει πουθενά. Στην πουθενά, φίλε. Με στοιχεία αυτό. Κανονικά, έτσι. Κανονικά. Κανονικά. Δηλαδή, και τώρα που, τώρα που εκδικάζεται το θέμα με τα στημένα και χθες έχουν βγει τα έσχη, πες μου εσύ, σε ποια κανάλια, σε ποια site είδες. Πού, πουθενά, κουκούλα, φίλε. Κουκούλα στη βρωμιά. Κουκούλα, είναι όλοι τους συνένοχοι, όλοι τους. Που κουκουλώνουν αυτό που γίνεται. Και για να το διακομωδήσουμε λίγο στο τέλος. Είδες για την κλήρωση που έκανε η Ξάθη για το σπίτι του. Το ανεβάσαμε κιόλας, δεν υπήρχε. Το άκουσε η άλλη, είναι άπαιχτη. Άπαιχτη, μπράβο. Και του δώσαμε 1500 ευρώ για τα πρώτα έξοδα, λέει, για το σπίτι. Για την απολύμαση, πρέπει να το απολυμάνεις για το σπίτι, λέει. Φιλιά, γεια σου Στελάρα. Γεια σου Κωστή. Εμείς μην περιμένετε κανένα ψυχοπλάκωμα. Καμία μυρολατρική συμπεριφορά. Εμείς σαν εκπομπή. Θα λέμε την άποψή μας, θα κοιτάμε να φτιάχνουμε το κέφι μας. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη σε αυτό που αγαπάμε. Και περιμένετε. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Περιμένετε. Α, δείτε στο τέλος. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Μην παίρνετε άλλες γραμμές. Αυτές οι πέντε που είναι για να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Άκη, έλα, έλα, Άκη, έλα, έλα, τώρα σε καταλάβα. Έλα, γόρι μου, έλα. Είμαι λίγο βραχνιασμένος. Δεν πειράζει, φίλε, ο Κώστας Χατζής έκανε καριέρα με βραχνάδα. Και ο Λουίς Άρμστρονγκ. And I think to myself, what a wonderful world. Ο Στελάρας καλά τα λέει. Βεβαίως. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι Αμερικάνοι δεν απαγορεύονται να κάνουν τεστ. Έτσι. Αυτό το... Μόνο στο αίμα. Τα ούρα πλέον τα κοροϊδεύουν όλοι, έτσι, ξέρετε, δεν υπάρχει, μόνο στο αίμα. Όχι, για, ρε, λέμε, για να δεις... μόνο οι Ρώσοι κάνουν, πρέπει να κάνουν... Ναι. Για να δεις αν. Ναι, θα τιμωρηθούν μόνο οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι δεν τιμωρούνται, χρόνια ολόκληρα. Και μετά από 10 χρόνια βγαίνουν κάτι υπεραθλητές. Ναι, και λένε ότι... Συγγνώμη, λέει... Α, σώπαρε, συγγνώμη παιδιά, κατούρισα έξω στη λεκάνη και πιτσίλησα λίγο τη λεκάνη, συγγνώμη. Είναι το σύστημα. Μου φύγε, άνοιξε διπλή να πούμε. Άνοιξε διχάλα το κατούριμα και κατούρισε στη λεκάνη. Και επειδή, να πω τώρα στο δικό σας θέμα, το δικό σας στο ραδιόφωνο. Εκτός από σένα, Κωστή, το στέργιο, πρόσεξε, το στέργιο. Κατάλαβες ποιο λέω. Τον Αναστασιάδη. Ναι. Μπράβο. Ναι. Άλλες φωνές δεν ακούω. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Δεν έχεις ακούσει. Άντε και τον Νίκο Πετρουλάκη. Περίμενε λίγο. Ο Τάσος ο Τράγιας εδώ δεν λέει αυτά που πρέπει να πει. Ο Συρίγος τα Σαββατοκύριακα δεν λέει. Έχω πει κάτι όμως. Περίμενε λίγο. Ο Κόλκας δεν λέει αυτά που πρέπει να πει. Μιλάμε τώρα για ΠΑΟΚ, έτσι. Είσαι άδικος. Εγώ δεν θέλω να παίρνω εύσημα που δεν. Άλλο με γουστάρεις και με συμπαθείς, αλλά άλλο να λέμε ότι μόνο εμείς. Όχι, όχι. Και αλλού έχω ακούσει και άλλους να μιλάνε και να λένε. Και τον Τάσο. Ο Τάσο είναι και γείτονας εδώ πέρα. Το γνωρίζω γι' αυτό. Είδες που τον ξέχασα. Αλλά, όχι δεν τον ξέχασα. Αλλά επειδή δεν είναι μόνος του, το λέω εγώ όσο πιο γενικά. Α, καλά, όχι, υπάρχει, με τι να πω, είναι μαζί του και ο Ντρούλινγκ που είναι άριστα. Εγώ δεν ακούω τερδεμένα πράγματα, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Τα ακούω καθαρές φωνές, αυτό έχω μάθει στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτές οι εκπομπές σιγά σιγά συρρυκνώνονται. Δεν υπάρχει. Δεν το καταλάβατε ακόμα. Ναι, έκλεισε ένα σταθμός. Και πάνε και στα χειρότερα, ανοίγουν δικούς τους σταθμούς. Λοιπόν, δεν μου λέει, ο συμπολίτης γιατί δεν... Με ακούτε? Ναι, σε ακούμε, απλά κάνε σιγά σιγά... Σιγά... Ναι. Τελειώνω. Ναι. Γιατί ο συμπολίτης δεν ανέφερε τίποτα τι έγινε εκεί πέρα και τα μαθαίνουν μέσα το χαρτί εκεί πέρα του διδυτή. Δύο μέρες που ήταν, ε? Πάνε να το κουκουλώσουν, Κωστή. Δεν ξέρω, φίλε. Μην με μπλέξει. Με εκείνο το στρατόπεδο. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται. Έτσι, διάβασα τις εκθέσεις, διάβασα ότι γίνανε έτσι στα αποδυτήρια. Να μην το πούμε. Θα τα πούμε. Δεν έχω εγώ τέτοια ζητήματα. Έτσι, όπως αν τα είχε κάνει ο Άρης θα τα έλεγα. Όταν τα έχει κάνει η ΑΕΚ τα λέω. Τα χρόνια Κωστή φωνάζω. Αφήστε την μπάλα και το ποδόσφαιρο. Εδώ υπάρχει πόλεμος. Καταλάβατε. Έγινε, Άκη. Έγινε. Καλημέρα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Αυτές οι γραμμές μην καλείτε. Γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, παρακαλώ. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Πρώτα απ' όλα, Κωνσταντίνη, θα πω ότι εδώ κάποιες εκπομπές φέρονται απέσια στους ακροατές. Κάποιες εκπομπές, επαναλαμβάνω, πλην τη δική σου. Και το λέω με πλήρη ευθύνη και συνείδηση αυτή την τοποθέτηση. Εντάξει.
Μαέστρο μου, δεν μπορώ. Υπάρχει επίπεδο χαμηλό. Κωνσταντίνο, υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο. Δυστυχώς, αγόρι μου. Δυστυχώς. Εγώ μπορώ να σας πω τι κάνουμε στη δική μας εκπομπή. Σεβόμαστε ακόμα και κάποιον ο οποίος έχει αντίθετη άποψη και κάποιον που είναι άλλη ομάδα. Δεν αποκλείσαμε ποτέ κανένα. Το Ζουμουσού είναι εδώ για όλους. Εγώ όταν λέω ένα ανέκδοτο ή βάζω ένα τραγούδι ή λέω μια άποψη, δεν τη λέω μόνο για τον Παοξή ή για τον Ζουμουσάκη. Τη λέμε για όλους. Θέλω αυτός που μπαίνει στην παρέα μας. Και δεν θα πω για το διαμάντι του χαρακτήρα σου και για αυτό. Άστα, δεν χρειάζεται, μαέστρο, άστα αυτά. Δεν υπάρχει λόγος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ και γλύπω. Πάμε παρακάτω, δεν χρειάζεται. Άστα να τα πω, ρε Κωστάκη μου. Δεν υπάρχει λόγος. Πάμε, σε παρακαλώ. Δεν ενδιαφέρει το τι θα πει ο ακροατής όπου με ακούει. Γιατί? Γιατί απλά σε ένα κράτος το οποίο είναι εσύ το έβαλες κάπου δάχτυλο σιγά στα μάτια σου και έκανες μπλε τη Μακεδονία, λούσου τα τώρα. Και τον έδωσες τη δύναμη. Ακόμα περισσότερο, αδερφέ Παοξή, λούσοτα! Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής, μαέστρο μου, η ερώτηση είναι η εξής. Πώς πρέπει να νιώθει τώρα αυτός που τους ψήφισε, αυτός που είναι ο Παοξής νεοδημοκράτης, γιατί έχει πάρα πολλούς τέτοιους, θέλω να σου πω. Μην νομίζετε ότι πώς βγαίνει, η δεξαμενή είναι τεράστια, είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που είναι Παοκ και αποφασίζουν αυτή τη φορά να ψηφίσουν αυτό ή αυτή το άλλο. Πώς πρέπει να νιώθει? Χωρίς αυτό να σημαίνει, μαέστρο, πολύ σημαντικό αυτό που θα πω. Ότι επειδή κατηγορούμε αυτούς, βγάζουμε λάδι ή αποθεώνουμε ή επαινούμε τους προηγούμενους. Έτσι. Οι προηγούμενοι ξέρουμε πολύ καλά τι έκαναν και έκλεψαν ένα πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Έχεις δίκιο, ο κόσμος δεν είναι αφελής. Ουέ και αλίμονο εάν κάποιος το εκλάβει ότι δίνουμε αξιμοντάρτης ως άλλους. Ρωτάω όχι, αυτό. Μπορείς να μου απαντήσεις πώς νιώθει, ας πούμε, ο Παοκτσής Νεοδημοκράτης που τους ψήφισε. Προδομένως δεν πρέπει να νιώθει. Όχι, θα σου πω πώς νιώθει. Που είναι, εγώ περίμενα από τον σύστημα, το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, συνδεσμητικό κίνημα του ΠΑΟΚ, κάθε μέρα ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης. Κάθε μέρα! Ό,τι έκανε ο άλλος εκεί ο Λουλόγερος, να πούμε, να έκανε η σύνδεση του ΠΑΟΚ κάθε μέρα τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Γιατί αυτό είναι μια αλητεία χωρίς προηγούμενο. Αλλάζεις προέδρους, στείνεις επιτροπές, στείνεις δικαστήρια, κράτος, ανύπαρκτες κατηγορίες. Αλωνίζουν. Και μας κάνεις... Φίλε μου αδερφέ Κωνσταντίνε, το πήρε για το πω να το ακούσεις όλοι που ακούτε την εκπομπή, όσοι τυχεροί είναι. Φίλε και αδερφέ Παοξή, έβγαλες μόνο στα μάτια σου, κάτσε παλικάρι, στήσου όρθιος και πολέμα τώρα. Και άλλη φορά να είσαι έξυπνος. Όσοι δε για τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και της αντιπολίτης της Βορειοαρίτης, έχω να τους πω. Αλλάξτε παντελόνια και φορέστε φουστάνια. Άντε γεια. Φιλιά. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Όχι, εδώ μια τελευταία πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον Παναγιωτάκη, τον φίλο μου. Καλώς τον. Έγινε. Αγόρι μου. Καλά είσαι. Πιο πάω από ποτέ, αυτό έγινε. Έτσι είστε εγώ. Ζουμουσού. Έτσι, αγόρι μου, Ζουμουσού. Γεια σου, αδερφούλη μου. Σε φιλώ. Γεια σου, ανθρωπέ μου. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Μου γράφει ο Γιώργος Τσακαλίδης. Καλημέρα, Κωστή. Ήθελα απλά να σου πω ότι χθες το μεσημέρι με χάλασες λίγο γιατί δεν σε έχω ακούσει ξανά ποτέ εκτός εαυτού. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα για να μην βάλουμε και το ΚΑΣ. Επομένως, κάτους χαβαλέ να τρελαθούν και να καταλάβουν ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Έχεις πάντα την αγάπη τη δική μου, της γυναίκας μου και όλου του κόσμου. Γιωργάρα μου, άνθρωπος είναι αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο. Και ποτέ δεν σκέφτηκα να αλλάξω τη συμπεριφορά μου για να γίνω πιο αρεστός ή να προσποιηθώ κάτι. Είναι ακριβώς αυτό που ακούς. Και βγαίνοντας έξω από αυτή την πόρτα είμαι ακριβώς έτσι. Άρα δεν θέλω να προσποιηθώ κάτι όταν είμαι τρελαμένος με μια τέτοια απόφαση. Όταν είμαι στεναχωρημένος με ένα αποτέλεσμα. Όταν είμαι δυσαρεστημένος με την ομάδα. Θέλω αυτό που ακούτε να ξέρετε ότι είναι 150% αληθινό. Αγνό, αναλύωτο, ανώθευτο. Κι ας σας στεναχωρώ μερικές φορές. Τι να κάνω. Απολογούμε. Αν σε στεναχώρησα, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου που κάθομαι εδώ πίσω. Και ξέρω ότι μας περιμένουν και δύσκολες μέρες, αλλά ούτε κολώνω ούτε μετανιώνω. Θέλω να είμαι εδώ και να προσπαθώ να λέω την άποψή μου, να την ακούτε, να είμαστε μια τεράστια παρέα που ένας βρίσκεται εδώ στη Λέω του Σοφού παρακάτω στη γωνία και ο άλλος είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ασία, οπουδήποτε είναι ακροατής μας.
Και λέμε ζουμουσού. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Όχι ζούμε χαρούμενες πάντα. Ή ζούμε ευτυχισμένες. Ή ζούμε πανηγυριτζίδικες στιγμές. Ζούμε μεγάλες. Αυτό που έκαναν φέτος και η αντίδραση που βγάζουμε πάλι, περήφανα, όλο αυτό που ετοίμασαν για να με γκρεμίσουν, για να αποθαρρύνουν τον κόσμο, για να το ρίξουν σε μελαγχολία, για να αποδυναμώσουν τον ΠΑΟ και πάλι, να τον γκρεμίσουν, να αποθαρρύνουν και να τρελάνουν τον πρόεδρο να σηκωθεί να φύγει, όλο αυτό είναι μεγάλη στιγμή που το ζούμε όλο αυτό. Ακόμα και η στιγμή που τους βλέπουμε πως ενορχιστρωμένα έφτιαξαν όλο αυτό για να με αποδομήσουν. Γιατί ενόχλησα. Σήκωσε κεφάλι αυτός που ήταν τρίτο-τέταρτος. Και όχι απλά διεκδίκησε, κατέκτησε κιόλας. Και πού είστε ακόμα, να ξέρετε, δεν γυρίζει ποτέ πίσω ξανά στην ανυποληψία ο ΠΑΟΚ, τη διοικητική, στην οικονομική ένδια. Γιατί λαό, αρχές είχε πάντοτε. Δεν θα γυρίσει όσο και αν το επιθυμούν. Σας το λέμε σαν μήνυμα, να το ξέρετε. Με εμάς θα κοιμάστε, με εμάς θα ξυπνάτε. Το τελευταίο πράγμα που θα σκέφτεστε πριν κλείσουν τα μάτια σας και το πρώτο μόλις θα τα ανοίγετε το πρωί θα είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο Ιβάν και ο λαός, συσπειρωμένος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπουκάραμε! Μπουκάραμε για τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε. Δεν κλήρωσα τίποτα σήμερα. Δώσαμε για τις τελευταίες μέρες τι τριήμερα, τι αφιγραντήρες, τι τάμπλετ, τι συστήματα σιδερώματος, τι πολλά πολλά. Και θα ξαναδώσουμε. Και το μεσημέρι θα αρχίσουμε και τραπέζια από το Αιγαίο. Χθες δώσαμε κοφίνι, τραπέζι 50 ευρώ. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάν. Και όποιος δεν έχει πάει εκεί απέναντι το Μασούτι στα Ελευθέρια να δοκιμάσει τα κρεατικά, τα ζουμερά, τα πεντανόστιμα, τα εκλεκτά από τον Δημήτρη, χάνει όποιος δεν έχει πάει. Μιλάμε για υπέροχα πεντανόστιμα, εκλεκτά και φρεσκότατα. Όλα. Όλα, πεντανόστιμα, εδώ και χρόνια. Νούμερο ένα, η λαδόκολα. Και βέβαια, Χαλβάς Λουκάς, συνταγή φτιαγμένη στο χέρι από την πόλη. Την έφεραν οι παππούδες, η οικογένεια Λουκά και συνεχίζεται. Γι' αυτό και διαπρέπει με 14 πεντανόστιμες γεύσεις και με εξαγωγή σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Εξάγει ο Λουκάς 76-43-62 τώρα στην Ιστία με υπέροχες και πεντανόστιμες γεύσεις. Πάμε, πάμε, 23-10-287-888 να μιλήσετε εσείς αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Έτσι έχει η κατάσταση. Εγώ θα το ξαναπώ. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη στα τέσσερα γράμματα, η πίστη στον Ιβάν, η πίστη σε αυτό που αγαπάμε. Περισσότερο δυνατούς μας κάνουν αυτά. Μία υποσημείωση για αυτούς οι οποίοι είναι πιο στεναχωρημένοι από ό,τι θα έπρεπε. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία. Έχει το Εφέσεων, έτσι, την Εφέσεων, έχει το διοικητικό εφετείο και μετά το ΚΑΣ. Και δεν περιμένω όχι τόσο πολύ κάτι διαφορετικό στην Εφέσεων, όσο στο διοικητικό εφετείο και στο ΚΑΣ. Εκεί που θα μπουν στην ουσία του θέματος. Πού αποδεικνύεται ότι επηρεάζει. Πού αποδεικνύεται πολυιδιοκτησία. Πες μας το σημείο για να σου πούμε βεβαίως έχεις δίκιο. Ναι, στοιχειοθετείτε απλά πράγματα. Απλά. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Πρώτη φορά σε παίρνω. Περίμενα βέβαια, άξιζε τον κόπο. Και τελευταία. Καλώς όρισες την παρέα μας λοιπόν. Καταρχήν να πω, να κάνω μια εισαγωγή να πω. Το όνομά σου πάλι μας πρώτα. Κώστας, Κώστας. Έλα ρε Κωστάκη, τι ωραίο όνομα φίλε. Το καλύτερο. Αυτό που έχω να πω, έτσι μια στους φίλους ακροατές του ΠΑΟΞίδες, να ακούνε φωνές από τον Κωστή, οι οποίες νιώθουν από ΠΑΟΚ, να ακούσουν κάτι, καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, ακούσουμε κάτι για την ομάδα, για αυτά. Μην ακούνε τοξικούς ανθρώπους. Έχει μια εισαγωγή απλή, η οποία το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν ακροαματικότητα. Αυτό εξής. Εδώ νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι. 21 χρόνια δεν έχετε ακούσει, δεν έχουν ακούσει οι ακροατές ποτέ από το στόμα μου, μην ακούτε τον τάδε. Ποτέ. Δεν το λέω για αυτό. Ούτε δεν τώρα θα το κάνω. Ναι. Κάποιοι δεν γουστάρουν εμάς. Το ύφος μας, το χιούμορ μας, την αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ, τα τραγούδια μας, το οτιδήποτε, τη συμπεριφορά μας. Δεν γουστάρουν εμάς. Αυτό είναι τελείως υποκειμενικό. Ο καθένας θέλει να ακούσεις, φίλε μου. Άκουσε με. Δεν θέλεις. Βεβαίως. Εγώ το λέω απλώς γιατί δεν χρειάζεται να χαλάμε τη μέρα μας. Με πράγματα τα οποία μας νευριάζουν. Μα αν κάποιος. Ακούμε πράγματα που είναι, θα μάθουμε και κάτι. Αν κάποιος είναι βαλτός να σε μπριζώσει, να σε τρελάνει, να σε εξοργήσει
για να πάρεις τηλέφωνο, τότε προστάτευ τον εαυτό σου, μην τον ακούς ρε φίλε, άμα ξέρεις ότι το κάνει επίτηδες για να σε τρελάνει, κατάλαβες. Είναι έτσι. Απλό, απλό πράγμα. Αν θες επιλέγεις ένα κουμπάκι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και το λέω συνέχεια, ας πούμε, είναι προηγουμένως είπες ότι η προεδράρα αυτή που έχουμε, ο Πόντιος, ο οποίος με το πείσμα του δεν σταματάει πουθενά, άλλος είναι και αυτός άνθρωπος. Πιστεύω ότι είναι άνθρωπος και χρειάζεται μια στήριξη και αυτός δίπλα του. Αυτός τη στήριξη που χρειάζεται είναι η δικιά μας στήριξη, του κόσμου του ΠΑΟΚ, για να καταλάβει και να δώσει ακόμα περισσότερα. Ότι είμαστε δίπλα δεν είναι μόνο στον άνθρωπο, δίπλα στην ομάδα, δίπλα στα τέσσερα γράμματα. Είναι πολύ ωραίο στο πανηγύρι και στη φιέστα να είσαι εκεί, αλλά ποιος από εμάς έγινε ΠΑΟΚ για τα πρωταθλήματα, για τα κύπελα. Έτσι, είμαστε δίπλα λοιπόν και στη στιγμή που βλέπεις ότι σε πολεμάει σύσσωμο όλο το σύστημα, όλο το παρακράτος και το κράτος, όλοι. Πείτε μου, δεν είμαι εδώ κυχωτιστής, δεν βλέπω ανεμόμυλους. Το βλέπετε. Έτσι, ακριβώς, με κάθε τρόπο να σε γκρεμίσουν. Να σε βάλουν πάλι να είσαι κομπάρσος, να μην τολμάς να σηκώσεις κεφάλι. Όχι μόνο ως ομάδα, ως πόλη. Ως Βόρεια Ελλάδα, ως Μακεδονία, να είσαι εκεί. Δίπλα, να σου δίνει το ψίχουλο στο κοκαλάκι. Όχι εγώ λοιπόν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει στήριξη φυσικά και μεταδιαρκείας και από ό,τι βλέπω από αρκετό κόσμο. Αλλά αυτό που θα απογειώσει την ομάδα και θα δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο δύναμη τεράστια είναι, παιδιά, το ΠΑΟΚ TV που θα ήθελα να μείνει αυτό το πράγμα. Όχι είναι, απλά θα μείνει, ακολουθούν όλοι, και άλλοι. Βλέπεις Κώστα, ακολουθούν και άλλοι. Εννοείται. Πρέπει όλοι του χρόνου, επειδή είμαι πάντοτε φύση αισιόδοξος άνθρωπος και πάω ένα βήμα μπροστά, ό,τι έγινε, έγινε φέτος, τι θα γίνει, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ξεκινάμε ξανά του χρόνου για να κάνουμε πάλι, να πάμε και πρωταθλητισμό. Αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κόσμος, πάνε να μας βάλουν εδώ και λίγο καιρό μια φιλιά του Financial Fair Play. Αυτό εδώ μπορούμε να το σπάσουμε μόνο με έναν τρόπο και να κάνουμε ομαδάρα και μεταγραφές. Και να στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο και να δει ότι είμαστε πίσω του και να δώσει ακόμα πιο πολλά. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Είναι της εισπύρωσης, είναι ότι είμαστε εδώ μαζί σου. Ακριβώς. Ότι αυτός είναι ο δικός μας τρόπος να αντιδράσουμε στον οικονομικό στραγγαλισμό που επιχείρησαν το καλοκαίρι με την Nova, με την ΕΡΤ, με τις τιμωρίες, με όλο αυτό το σκηνικό. Αυτός είναι ο πιο άμεσος τρόπος. Να τους απαντήσεις. Ότι δεν σας έχουμε ανάγκη. Αλλά είναι και οικονομικό όμως. Γιατί άμα δεν υπάρχουν έσοδα, δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Και αυτό. Και αυτό. Θα δώσει ένα όπλο. Πρέπει να εμφανίσεις έσοδα. Αυτό ήθελα να πω στους φίλους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, ότι πρέπει όλοι να στηρίξουμε την ομάδα. Έτσι δυστυχώς αυτό είναι ο μόνος τρόπος. Οικονομικά, για να μπορούμε να πρωταγωνιστούμε και τα επόμενα χρόνια και να δείξουμε σε αυτόν τον άτομο να συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο. Τέσσερις λέξεις από Κώστα πριν σε αφήσω. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Αυτό. Έτσι, έτσι. Φιλιά, και να ξαναπάρει σύντομα τώρα που ξεκίνησε. Φιλιά, πήρε το κολλάει. Γεια, γεια. Έτσι, να παίρνετε, να τα λέμε, να μην φοβάστε. Μην φοβάστε. Αν θα κάνετε λάθος ή αν θα διαφωνήσουμε, τα μια χαρά. Ο καθένας, δεν αφήνω καταρχήν κανένα να κρίνει τον άλλον ακροατή. Έτσι, ο καθένας έχει την άποψή του. Να παίρνετε με παρησία. Εδώ γι' αυτό έχουμε μια μισή ώρα ανοιχτές γραμμές. Και στις δύσκολες μέρες που θα μπορούσα να κλείσω να πω εγώ μια μισή ώρα, μην έχετε καμία επιβολή ότι θα μπορούσα να μιλάω και τρεις, όχι μια μισή και δύο. Έτσι, γι' αυτό ανοίγουμε γραμμές. Ναι! Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Σε εσάς μιλάμε. Ναι, όχι, πάμε εδώ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Αλλός το θουβού. Αλλός το παιδί. Αλλός το. Κωστή, τι κληρώνεις σήμερα? Κληρώνω, φίλε, μια ανάσα, μια ψυχή, ένα μυαλό, ένα μπιζίν ΠΑΟΚ. Τίποτα. Κληρώνω, φίλε, όλα αυτά. Ωραία. Βάλε με γύρω 500 και το σίγουρο δεν έχει ανάγκη. Αγόρι μου. Λοιπόν, δύο ερωτησούλες και μια παρατήρηση. Βεβαίως. Πρώτη ερωτησούλα. Όταν λέμε ότι είμαστε ΠΑΟΚ και αν έχουμε κάνει μαμουνιά να πέσουμε, αν όχι διπλή δικαίωση, το εννοούμε ή όχι? Φυσικά. Το εννοούμε. 100%. 100%. Εννοώ, δηλαδή. Όλοι μας. Κάνε. Όλοι μας. Δεν θέλω καμιά χάρη. Ναι. Ερώτηση δεύτερη. Ναι. Χτες τι ακριβώς έγινε, θύμισε μου λίγο με το μείον 7. Πήγε η απόφαση όπως την έστειλε η στημένη επιτροπή, η τοποθετημένη για αυτό το σκοπό. Ναι. Δεν ασχολήθηκε καθόλου η Μαρία Τσαγκιά. Όπως την πήρε, έβγαλε την απόφαση για τους μείον 7. Αυτό σε πρώτη φάση. Αυτό. Ούτε μπήκε στη διαδικασία να ψάξει την ουσία, έτσι τα επιχειρήματα. Η ερώτηση. Ο νόμος προβλέπει ποινή μείωσης βαθμών? Από 5 έως 10, έτσι όπως το κάνανε με την τροπολογία σε μια νύχτα μέσα. Μισό λεπτό. Ναι. Αυτό η FIFA και η UEFA το έχουν αποδεχτεί? Όχι. Λέει ότι μέσα στη... όχι ακόμα. Μισό. Ναι. Το καταστατικό λέει ότι
μεσούς της περιόδου δεν αλλάζουν οι νόμοι. Φυσικά. Το καταστατικό της UEFA. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λέει. Ναι. Αυτός ο νόμος άλλαξε στη μέση του, κανονικά, της χρονιάς και είναι παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο. 100%. Εγώ απαιτώ από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να τα λέω κάτι το εννοώ, να πάει στην UEFA και στη FIFA και να κάνει καταγγελία για παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο. Μπορεί και να το έχει κάνει ήδη. Ναι, εγώ θέλω να το κάνει. Ναι, ή μπορεί να το κάνει. Πετήσω, έτσι. Ναι. Εγώ το απαιτώ. Γιατί όταν λέω ότι εννοώ αυτά που εννοώ, τα εννοώ. Απαιτώ να πάει ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην UEFA και στη FIFA να κάνει καταγγελία ότι επενεύει. Μιλάμε για τροπολογία, δεν μιλάμε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, Γιώργο, για ποιον. Και η απάντηση δεν είναι για αυτόν ένα μηδέν. Ναι, για ποιον ξέρω, έγινε ναι, όλο ξέρω. Αυτό. Τη στιγμή που δίπλα χθες ακούγονται τα έσχη πάλι για τα στημένα μάτς. Το ξέρουμε πολύ καλά για ποιον έγινε, έτσι. Δεν ακούγονται, δεν ακούγονται. Πού να ακούγονται, φίλε, πού να ακούγονται. Απλά λέω. Ναι, ζητώ να πάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην UEFA και στη FIFA να κάνει καταγγελία για ομή παρέμβαση στο αυτοδιοίκηση του ποδοσφαίρου του ελληνικού από την ελληνική κυβέρνηση και για αλλαγή στην καταγγελία την ΕΠΟ στην UEFA ότι άλλαξε μεσούς της περιόδου τους κανονισμούς. Ναι. Ενώ απογορεύεται από το καταστατικό της UEFA. Ναι. Και να έρθουν να με ρίξουν. Ναι. Ή να δικάσουν επί των γεγονότων. Επειδή έτσι είμαστε στη μέση ακόμα αυτής της διαδικασίας. Μα δεν είμαστε στη μέση, Χριστή. Είμαστε. Πάρτε και μια απόφαση. Όχι, έχει μπροστά. Έχει τον εφέσεων, έχει το διοικητικό εφετείο, έχει το ΚΑΣ. Δηλαδή, ναι, δεν τελείωσε χθες. Ναι, ναι. Πέρα από εκεί. Καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Καταλαβαίνω. Είναι παράνομο. Να βάλουμε επικεφαλίδα. Γιώργο, να βάλουμε επικεφαλίδα. Θουβού. Δεν θέλω καμία χάρη αυτό. Καμία χάρη από αυτού. Καμία. Να βγει ο δικηγόρο να μα πει αν είναι παράνομη η απόφαση αυτή. Καμία. Πρόσεξε. Όχι όμω καμία χάρη στο στημένο. Έτσι, δηλαδή σου ετοιμάζω κάτι, φτιάχνω μια ωραία ιστοριούλα και γι' αυτό ρίξε με, αν δεν ισχύει, που δεν ισχύει, έτσι. Είμαστε ξεκάθαροι, μην πάμε, δεν είμαστε αγαθιάριδες. Ζητάμε ακριβώς, εφόσον έχω, αν έχω φταίξει, αν έχω ναι, κάνει κάτι τότε. Ναι, λέω ή να μας ρίξει. Όχι, πήγα ρώτησα δύο ζαχαροπλάστες από μακριά, είδα ότι δεν λειτουργεί το ξενοδοχείο και υπάρχει, ίσως θα μπορούσε να επηρεάσει. Και, έτσι, υπερβολή. Ναι, ακριβώς. Είναι υπερβολή αυτό που κάνεις. Ένα ζαχαροπλάστη ρώτησε, όχι δύο. Δύο. Όχι, α, θα σε μαλώσω. Του μου πρόσεξε, θα διαφωνήσουμε. Όχι μόνο έναν. Τότε είναι πιο στιβάρο το επιχείρημα. Ατράνταχτο, ακλόνητο. Σε φιλό, γεια σου Δουβού. Μια παρατήρηση. Να την πεις. Μια παρατήρηση. Ναι. Όταν έχεις, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, και προς την νομική υπηρεσία της ΠΑΕΠΑΟ, γιατί έχει ακούσει τα εξαμάξεις, να θυμηθούμε τι έγινε πρόπερση με το κλεμμένο, ότι αλλάξανε νόμοι, αλλάξανε τα πάντα. Τις εκθέσεις τελευταία στιγμή. Όταν έχεις το θηρίο απέναντί σου, δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Όταν αλλάζουν οι νόμοι, όταν εσύ είσαι ένας δικηγόρος και θεωρείς θέσφατο τον νόμο, ότι είναι κάτι ιερό, και σταλάζουν γιατί δεν τους βολεύει. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις. Πώς το κάνουμε τώρα, πιο λιανό. Ναι, ρε παιδί μου, τη βρωμιά με το γράμμα του νόμου. Να το πούμε έτσι πολύ. Δεν μπορείς ένα ληστή να τον αντιμετωπίσεις με αγιασμό ή με μια βίβλο στο χέρι. Ναι. Για να σου φοβηθεί, τρέχεις όπλο. Δεν θα γίνεις όμως και εσύ ληστής. Θα βρεις έναν τρόπο, όπως το λες. Όχι. Ακριβώς. Αυτό εκεί είναι η δική μου. Δεν είναι εύκολο. Έγινε Θουβού! Αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια! Σε φιλό, ζούμου σου! Πάμε! Καλημέρα! Ναι! Και συγγνώμη που περιμένατε. Καλημέρα σας. Καλώς τον, έλα Παυλάρα. Καλώς τον. Λοιπόν, παράκληση προς τους φίλους συνακροατές. Έτσι, ο Θουβού μιλάει 6 λεπτά. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ φταίω, δεν φταίω ο Θουβού. Σε μένα την ευθύνη. Έλα. Όχι, εγώ φταίω. Δεν κάνουμε εκπομπή. Σωστό, δεν κάνουμε πάμε εκπομπή. Παρακάτω. Εγώ φταίω, λοιπόν, εγώ φταίω σε αυτό. Πρώτον, πήρα για ένα λόγο βασικά. Ναι. Το ότι να λύσω την απορία ενός φίλου, το τι τρώει ο Βαλμποενά και το τι πίνει. Τρώει λουκουμάκια. Λουκουμάκια, μάλιστα. Συριανά, ναι, με σκόνη Νορουάν. Με μπόλικη... Μπόλικο πράγμα. Μάλιστα. Με μπόλικη άχνη. Θα του λυθεί απόρρι. Άχνη και ζάχαρη, βεβαίως. Μάλιστα, τέλεια. Όσον αφορά με αυτό που γίνεται, μπορεί να φανώ καυστικός, μπορεί να φανώ γραφικός, μπορεί να φανώ τα χίλια μύρια, έτσι. Αλλά οι λύσεις είναι δύο.
Η μία είναι να κοπεί η Ελλάδα στη μέση και το άλλο να κοπεί η Ελλάδα. Όχι να γίνει απόσχηση, να γίνουμε και εμείς ένα καντόνι με δικιά μας κυβέρνηση. Καταλαβαίνεις τώρα με όλα αυτά που γίνονται στα... Με δική μας φορολογία. Άφησε με να ολοκληρώσω. Με όλα αυτά που γίνονται στη σύνορά μας. Με δική μας φορολογία, τα ανταποδοτικά τα δικά μας να πάνε εδώ, έτσι, να πληρώσουν τα ανταποδοτικά για τα τόσα χρόνια που το ρεύμα που παράγεται το 70 στην κοιλάδα της Κοζάνης, το 70% του κάμπου της Κοζάνης, το 70% πάει στην τέτοια, στη Χαβούζα, κάτω, να πληρωθούν αυτά τα αποδοτικά στην Κοζάνη και στην Τολεμαϊδα, να γίνουν έργα, πραγματικά έργα όμως, έτσι. Ερώτηση. Ερώτηση. Στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη στερεά Ελλάδα, δεν έχει παοξίδες? Και γιατί να τους χαρίσω εγώ την άλλη μισή Ελλάδα? Δεν κατάλαβα. Επειδή αυτή είναι βρώμικη? Όχι. Αρνούμε εγώ αυτό. Μπορούν να μετακομίσουν εδώ. Αυτό το, αυτό... Όπως και όλοι οι Αθηναίοι να πάρουν δρόμο και να πάνε εκεί χάμου. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Πίστεψέ με. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Πίστεψέ με, να σου πω κάτι. Σου άμα θα ξεκινήσει, να σου πω κάτι. Εάν ξεκινήσει αυτό που δεν λέω Κοντογούρης τόσα χρόνια και παρακαλάει την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά δεχόμαστε πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να ξεκινήσει και ένα τροχοστάσιο της ΝΑΜΚΟ, να ξαναβγάλει αυτοκίνητα ή τέτοια, στη Ρεβεστό, άμα ξεκινήσει και γίνει όλο αυτό εδώ, πιστεύτε με, ξέρεις πώς θα μετακομίσουν, πώς θα πάνε. Δεν τους χαρίζω την υπόλοιπη Ελλάδα. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, δεν τους τη χαρίζω. Δεν είπα εγώ να τους τη χαρίζω. Γιατί, δεν κατάλαβα. Δεν είπα εγώ να τους τη χαρίζω, φίλε. Δεν κατάλαβες καλά. Θα είμαι εκεί δυνατός και θα με τρώνε στη μάπα, φίλε. Να ξέρεις. Είμαι νέα χώρα με την ευλογία της Εκκλησίας. Ούτε αυτούς τους βγάζω απόξω. Χτες μίλησα με τον Νίκο τον Πετρουλάκη και του λέω, Νίκο, μας θεωρούνε προσάρτηση. Ναι. Ό,τι λέει ο Ηλίας και Μετεδίδης και με τις ευλογίες της Εκκλησίας, αλλά να μην τα χαρακτηρίσω αυτά. Ναι, ναι. Για την Εκκλησία λέω, δεν λέω για τη θρησκεία. Να μην παρεξηγηθώ. Δεν, μην τα μπερδεύουμε. Έτσι, για την Εκκλησία λέω. Και όχι γενικά για την Εκκλησία. Για συγκεκριμένες κεφαλές. Άμπρα. Για τις κεφαλές λέω. Μπορώ να σου πω... Που μας θεωρούνε, ναι, νέες χώρες. Προσάρτηση μας θεωρούνε. Έγινε, Παυλάρα. Εδώ και πόσα χρόνια. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Φιλιά. Και φιλιά. Σου λέω, η λύση είναι τέτοιο. Χρειάζεται μια τιτάνια λύση. Σε χαιρετώ. Φιλιά. Πήραμε και κλείσει, ρε. Αυτό φιλιά. Το πήρες. Το θα λέω τιτάνια με τσιμέντο. Άχαστο. Με τσιμέντο τιτάνιο. Άχαστο είναι. Θα παίρνεις κλείσει. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο. Να πάμε σε διάλειμμα. Αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, οι δύο. Ναι. Α, εδώ πέσαμε τελείως. Ναι, εδώ. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Έλα, Χριστάρα μου, έλα. Γεια σου, Κωστή μου. Εγώ για τον φίλο που είχε απορία το τι τρώει ο Βαλμπουζουπά, να πω ότι έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Σκανδαλάκη, τον οποίο διόρισε ο κύριος Αυγενάκης στην Επιτροπή κατά του ντόπινγκ. Και αν έχει πάρει κάτι περίεργο θα το βρει. Και δεν νομίζω ότι θα επηρεάσουν τα συναισθήματα ότι ο γιος του είναι στον Ολυμπιακό κτλ. Και απλά έτυχε πριν από κάποια ντέρμπι του Ολυμπιακού να γίνουν έκτακτοι έλεγχοι μόνο στους αντιπάλους. Εγώ τους έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Αρκούδη, στην κυρία Μαρούπα. Εγώ επειδή είμαι άνθρωπος που τα βλέπω όλα καλοπροαίρετα, θα ασχολούμαι μόνο με το αγωνιστικό από εδώ και πέρα. Δηλαδή η ομάδα του Ολυμπιακού έχει εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον κύριο Αρκούδη, είναι και λόγω όγκου καλύπτει στην Αθήνα. Δεξιά παίζει η κυρία Σκιόδρα, πώς λέγεται, που έβγαλε την απόφαση χθες. Αριστερά η κυρία Σκουλαρίκη. Η κυρία Τσαγκιά. Ναι, Τσαγκιά, συγγνώμη, ναι. Ο κύριος Κατούρης είναι εξτρέμ. Ο Κούγιας παίζει στα άκρα, γιατί είναι και αυτός πολύ γρήγορος, ήταν και μπαλαδόρος. Ναι. Αν και έχει πολύ ύψος για ακραίος, αλλά εντάξει. Θα τη βρούμε την άκρη. Αυγενάκη στα χαφ. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Τίποτα. Κοίταξε, Κωστή μου. Αν θέλουμε να ζούμε σε ένα συννεφάκι που θα πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα τα πράγματα λειτουργούν κανονικά, όχι, και ότι δικάζουν κανονικοί δικαστές, αποφασίζουν κανονικοί αστυνομικοί, κανονικοί πολιτικοί, τότε να καθόμαστε εδώ να λέμε ωραία παραδείγματα, να ανανουρίζουμε τα παιδάκια. Το είπε κανένας αυτό, το είπε κανένας. Όχι, γιατί επειδή είχα αναφέρει την άλλη φορά αυτό που είπε ο Θοδωρής και πήγε να μου την πει, ας πούμε, κτλ. Μην εμείς. Κοίταξε, αδερφός μου. Ο ΠΑΟΚ
φέτος, είτε αρέσει είτε όχι, του κλέβουν έτσι τελικά το πρωτάθλημα εξωαγωνιστικά. Όσα λάθη και να έκανε, εγώ δεν είμαι φίλε της λογικής, ότι όταν ακούω ότι μια γυναίκα τη βιάσανε, λέω, θα φορούσε κανένα μήνυμα, θα στάθελε και αυτήν είσαι ο κόλλος. Λοιπόν, λάθη έκανε ο ΠΑΟΚ, πολλά, αλλά ακόμη και με αυτά τα λάθη και τις παραλύσεις... Δεν ήταν εκτός πρωταθλήματος, δεν ήταν. Θα ήταν, όχι εκτός, θα ήταν πρωταθλητής Κωστήμου. Αν βάλουμε τα σφάλματα και τα διαιτητικά που έγιναν υπέρ του Ολυμπιακού αυτό, στην του ΠΑΟΚ... Τα πέντε πέναλτι ρε, αφήστε το, τα πέντε πέναλτι που δεν τους δόθηκαν εις βάρος τους. Την αλητεία που έγινε το καλοκαίρι με την ουσιαστικά στέρηση εσόδων από το ΠΑΟΚ, εσόδων από το ΠΑΟΚ, για να έχει πρόβλημα με το financial fair play και να μην μπορεί να κάνει γραφές. Και τέλος, ακόμη και με την σύμπραξη της UEFA για να μας πετάξουν έξω από Champions League και Europa League. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι ασύμμετρος πόλεμος, τι είναι δηλαδή. Ακριβώς. Καλά ο στόχος είναι να φύγει ο Ιβάνος Σαββίδης. Καλά που είναι ο Χαλίφης, έτσι. Καλά που είναι ο Χαλίφης. Κελάει ο κόσμος, δεν σηκωθεί. Κελάει ο κόσμος. Μπήκε ο άλλος και του ζούληξε τα κάκαλα. Του ζούληξε τα κάκαλα. Το Πορτογάλο και ο άλλος, ο Μουγκός ο Πορτογάλος έλεγε ποιος είσαι ρε και έλεγε ο Μιγγέλ από τη Λισαβόνα! Ο Μιγγέλ! δηλαδή μίλησαν και οι Μουγγοί. Ο τύπος που μπήκε και με τον Ελβετό, αν θυμάται. Βεβαίως. Γιατί λέει είχε κατούριμα και μπαίνε στην τουαλέτα. Και ο Ελβετός μετά το γύρισε στο Ζεμπέκικο. Φαντάσου Χρήστο, αυτά κάνουν στους ξένους. Τι έκαναν τόσα χρόνια στους Έλληνες διαιτητές. Έχουν γραφτεί, Κωστή μου. Έχουν γραφτεί σε δικογραφίες. Υπάρχουν απειλές για κασκόλ, για αυτά. Εκρήξεις φούρνων, αυτοκινήτων, ξυλοδαρμοί. Τι να το. Τι να συζητάμε. Αυτά. Τι να συζητάμε. Και εμείς, και εμείς να πρέπει να πούμε ότι το δεξί μπακ είναι έτσι ή ο τερματοφύλακας είναι αλλιώς. Και που γίνουν... και αυτά τα λέμε, έτσι. Που και αυτά τα λέμε. Εννοείται. Ναι. Όταν θα γίνουν όλα τέλεια θα ασχολούμαι μόνο με αυτά. Μόνο με το ποδόσφαιρο, μόνο με το ποιος παίζει καλά ή όχι. Αλλά από τη στιγμή που ζούμε σε αυτό το σύχαμα που το έχουν κάνει έτσι όχι τη χώρα, αυτό το πράγμα που λειτουργεί και λέγεται ελληνικό κράτος, δεν μπορούμε να μην αντιδράσουμε, Κωστή μου. Αλλιώς θα είμαστε λογοτομημένοι κανονικά. Γεια σου Χριστάρα μου. Σε χαιρετώ. Καλώς από τον κύριο Κωστή μου, όλοι στο μάτς με το Περιστέρι. Όλοι. Ήρθε μια πολύ σημαντική ενίσχυση από αυτή την Τράπεζα Μακεδονίας, την Κεντρική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. Πολύ σημαντική. Όλοι αύριο το απόγευμα εκεί με το Περιστέρι. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι μονόδρομος η νίκη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν δεν κερδίσουμε, πέφτουμε. Τελειώνουν πλέον. Τελειώσαμε έτσι. Είναι 7 παιχνίδια, δεν έχει περιθώρια. Είναι 7 μάτς. 7 μάτς. Με κάθε τρόπο. Φιλιά. Λοιπόν, πάω σε διάλειμμα. Επιστρέφω γρήγορα. Θυμίζω. Κοφίνι. Υπέροχα πράγματα θα βρείτε εκεί. 25 Μαρτίου 79 στον Εύωσμο με την υπογραφή του Γιάννη Φιντάνη, χειροποίητα και τα μέλια και τα λάδια και τα τσίπουρα, τα πάντα, πολίτικη κουζίνα και ελληνική, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Πέμπτη live πρόγραμμα με, και με σε εταιρικές εκδηλώσεις και γάμους και αραβώνες, μπορείτε να κάνετε εκεί και τα πάντα όλα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε! Επειδή με ρωτάτε για το χαλί, Σταύρος Ιωαννίδης είναι το παλικάρι που παίζει κλαρίνο, ο κλαριτζής, η κλαρινίστας. Ωραίο φύσημα. Και το κομμάτι λέγεται Shaking. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι πάλι Σταύρος Ιωαννίδης και είναι το αχπαστό Τα Στεφανώματα. Αυτά τα χαλάκια βάζω, δεν μου αρέσουν. Εντάξει, έχω και ξένα, αλλά κυρίως αυτά ρε παιδί μου. Αυτά μου, αυτά γουστάρω, αυτά έχετε συνηθίσει κι εσείς. Τα ακούσματα της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Φοβήθηκαν ακόμα και όταν πήγα στο μείον 7. Το καταλάβατε. Συγχαρητήρια για ένα ακόμα χάρτινο, για ένα ακόμα ψεύτικο, κύβδηλο, για ένα ακόμα συχαμερό πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια, να το χαίρεστε, να πάτε να βάλετε να κάνετε και φιέστες, να βάλετε και κούπες, ψεύτικες στα μπουζούκια και ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Ποτέ δεν θα γίνετε σαν εμάς. Ποτέ δεν μπορείτε και ποτέ δεν θέλουμε εμείς να γίνουμε σαν εσάς. Απλά, τα έχω πολύ ξεκάθαρα μες στο μυαλό μου. Πολύ ξεκάθαρα. Το κυνήγι, λέω στο Δημήτρη που μου γράφει από τις Βρυξέλλες. Δημήτρη μου, έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Για την Εφέσον δεν περιμένω κάτι διαφορετικό, θα είναι έκπληξη. Κυρίως στο διοικητικό εφετείο, στα κανονικά δικαστήρια, αλλά και στο ΚΑΣ. Εκεί που θα μπουν, να βρουν πού υπάρχει αυτό για το οποίο με τιμωρούν και με κατηγορούν. Οι παίκτες θα πρέπει, όχι απλά, εγώ διαφωνώ με αυτό που λένε,
οι παίκτες πρέπει να μείνουν ανεπηρέαστοι. Όχι, όχι. Οι παίκτες πρέπει να επηρεαστούν από αυτό. Πρέπει! Όχι όμως να πέσουν, όχι όμως να μελαγχολήσουν, όχι να τα παρατήσουν. Ίσα ίσα πρέπει να επηρεαστούν, να βάλουν φλόγα στα πόδια τους. Όπως παίξανε με τον Γαύρο προχθές στο κύπελο, έτσι να μπαίνουν σε κάθε μάτς. Είναι 10 παιχνίδια για τα play-offs μέσα έξω. Και όλο αυτό που ετοίμασαν στην ομάδα, όλη αυτή η προσπάθεια να βάλουν κοιλίδα στην πεντακάθαρη ιστορία της μεγαλύτερης ομάδας στη χώρα, όλο αυτό λοιπόν να τους πεισμώσει, να τους τρελάνει, να ξαναγράψουν ιστορία. Μπορούν, το απέδειξαν. Αν δεν μπορούσαν, δεν λέγαμε δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Δημήτρη, από την Άουσα, για τον Πασχαλάκη είπα εχθές. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να σου πω με μία λέξη μόνο. Τεράστια φοβία και ανασφάλεια είδα στον Πασχαλάκη. Δεν έπιασε την μπάλα παρά μία-δύο φορές. Έτσι δεν γίνεται με τέτοιο φόβο. Τόσες μπουνιές δεν είχα δει ούτε στο boxing event που παρουσίασα πριν από κάμποσες εβδομάδες, θα πούμε. Τόσες μπουνιές, τόσες γροθιές, ούτε στο Rocky, εκεί με το Ρώσο. No pain. Αυτό δείχνει, προδίδει μία τρομερή ανασφάλεια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και η άποψή μου είναι, και το συμπαθώ τον Πασχαλάκη και δεν ξεχνώ ποτέ ότι είναι ο τερματοφύλακας στο 2-double, όμως βλέπω ότι δεν υπάρχει το βουητό. Όταν βλέπει συνέχεια ότι τη διώχνει αντί να την πιάσει την μπάλα, ότι η μεταγραφική ενίσχυση το καλοκαίρι, αυτό είναι τελείως προσωπικό μου σχόλιο, ξεκινάει από ένα τεράστιο τέρμα. Βρίσκεις ένα μεγάλο τερματοφύλακα, έρχεται, βεβαίως έρχεται. Ένας που είναι 32 και μπορεί να μην παίζει στην Ισπανία βασικός στην ομάδα, στις ομάδες που είναι από το 6 και πάνω, φυσικά θα έρθει να παίξει Champions League προκριματικά. Ένας που είναι στη Γερμανία στην πρώτη πεντάδα, εξάδα και δεν παίζει βασικός και είναι 31-32, βεβαίως και έρχεται. Πώς βρήκε ο Γαύρος ένα Ρομπέρτο και τον έφερε? Έστω και αυτός που είναι τώρα που δεν είναι Ρομπέρτο, πρέπει να βρούμε έναν μεγάλο ξένο. Έλληνας δεν υπάρχει τέτοιος, ένα ξένο τερματοφύλακα. Με αγάπη στον Πασχαλάκη, βεβαίως εγώ λέω ότι είναι στο κακό του φεγγάρι. Αλλά σε κανέναν από τους δύο τερματοφύλακες δεν μπορώ να πω ότι έχω ξεκινάει από εκεί η ομάδα. Δεν. Και με στενοχώρησε προχθές αυτή η φοβία του και αυτή η ανασφάλεια, ότι χίλια προσόντα, είναι πολύ ωραίος τύπος, βεβαίως, ναι, αλλά είδα ότι δεν βγαίνω και δεν την πιάνω την μπάλα. Δεν. Αυτό. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Συγγνώμη, περιμένατε, απλά με έχει ρωτήσει 4 φορές για τον Πασχαλάκη και ήθελα να το πω. Δεν έχω λόγο να καλύψω, ούτε να κρύψω κανένα, και χθες τα είπα. Δεν άκουσε χθες ο ακροατής, τα είπα τώρα. Έλα, φίλε μου, σε ακούω. Κοκοβέρεσιμο, καλημέρα. Έλα, καλώς το παιδί, καλώς τον. Λοιπόν, δύο πράγματα είτε. Καταρχήν, να βελθεί ο Κολομπάβου, εγώ δεν τα έβαλα μαζί σου, εσύ ασχοληθήκες μαζί μου. Και είπα εγώ ότι δεν ζούμε. Ρε παιδιά, ναι, δυστυχώς θέλω να το πλήσω. Αγαπάμε ένα τον άλλον, έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτό προσπαθώ να το εξηγήσω. Λέω δεν ζούμε σε αγγελικό κόσμο. Απλά εγώ λέω προτιμώ να μιλήσω για το αγωνιστικό. Εγώ πιστεύω ότι δεν διαφωνείτε. Πάρα πολύ διαφωνείτε. Τώρα το ποσοστό που ο κάθε ένας, ας πούμε, σε κάθε πλευρά ρίχνει το βάρος της άποψής του, είναι τελείως υποκειμενικό. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Τελείωσε από εδώ και πέρα. Πάμε παρακάτω. Μπράβο. Δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα. Ναι. Δύο πραγματάκια. Με όλα αυτά που γίνονται, νομίζω ότι είναι για καλό μας, γιατί δεν έχουν καταλάβει την ιδιοσυγκρασία του πόντιου. Πραγματικά δεν το έχουν καταλάβει. Ότι όσο τον πεισμώνουν, τόσο τον... τον ατσαλώνουν. Τον κάνουν να τρελαίνεται περισσότερο. Εγώ, φίλε, αυτό έχω να σας πω. Θα είχε φύγει ήδη άλλος εδώ και καιρό. Τούτος εδώ. Σωστά. Βάρεις, φίλε, φωτιά στο αμόνι. Αυτό. Αυτό. Δυστυχώς δεν ήσουν απολύτω τυχερός πάντως, Κωστή, στην κλήρωση. Τι να κάνουμε. Η αλήθεια είναι το πρώτο μάτς που δεν θέλαμε να έχουμε είναι με τον Ολυμπιακό εδώ μέσα. Εντάξει. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί όντως οι δύο center back μας θα λείπουν. Μόνο οι δύο center back. Ίγκασον έξω. Όχι μόνο. Αγκούστο έξω. Κρέσπο έξω. Βαρέλα έξω. Γιαννούλης έξω. Φίλε. Έτσι. Αλλά όποιος φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, νάτος. Πώς την άρπαξε την ευκαιρία προχθές. Ο Μιχάη, εμένα το παιδί με συγκίνησε, φίλε, που έβαλε τα κλάματα στο τέλος. Μου δείχνει πράγματα. Εγώ είμαι έτσι, ρε παιδί μου, συναισθηματικός. Και όταν τον δω, τον άλλον. Πρόσεξε, δεν έδειξε συναισθηματισμό
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ξέρω εγώ, φόβο ή διστακτικότητα ή ψαρωμένο. Τίποτα. Έπαιξε να έπαιζε χρόνια βασικό. Μπράβο του και μαγκιά του. Και να συνεχίσει έτσι. Η ώρα να μα αποδείξουν ότι όντω το ρόστερ είναι μεγάλο. Φυσικά. Και ποιοτικό. Και έρχεται και ο Μιχαηλίδης. Και όσοι παίξουν και φορέσουν τη φανέλα έχουν ένα λόγο παραπάνω, ένα τρομερό κίνητρο να βουλώσουν στόματα τώρα. Άρε, δώστε μας τη φανέλα ρε, για 5 λεπτά ρε γαμότο, να κάνουμε ένα γιάννημα. Να τα διαλύσω όλα ρε γαμότο. Τηλιά, γεια σου Θοδωρή. Καλημέρα Κωστή. Γεια. Δώστε μας ρε τη φανέλα για 30 δευτερόλεπτα ρε. Ναι, τάκλινγκ αυτό μια. Ναι, έλα. Ναι. Ναι. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσο, έλα αγοράκι μου, έλα αδερφέ μου, έλα. Έλα, πού είσαι, πού είσαι. Πού είσαι, πού είσαι! Έχουμε και δουλειά. Αρκούδο που είχε σονιτόκολη τσιμπλομιξοκάγκαδη. Αρκούδο που είχε σονιτόκολη τσιμπλομιξοκάγκαδη. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται. Τάσο μου, σε ακούμε πάρα πολύ χάλια. Αν έχεις κορδόνι, βγάλ' το. Ή αν έχεις ανοιχτή ακρόαση. Ναι, γιατί αυτό το ανέχεις. Για να έχεις κορδόνι βγάλτο δεν ακούστηκε και πολύ καλά να τους παραπέμπει αλλού και υπάρχει κιόλας. Είπα να βγαίνετε χωρίς βρισχές, όχι χωρίς βρακί. Εντάξει, είπαμε βγαίνουμε στον αέρα, αλλά μην πάρει αέρα και ο γκόλος μας. Φίλε, είναι αυτό που λέμε, ξεγυμνώνομαι στον αέρα. Βγάζω. Βασικά, βγάζω τα μέσα μου. Όταν βιώνουμε στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, εμπράκτως επιβεβαιώνεται ότι άλλοι φοράνε κορδόνι αντί για κανονικό σόβρακο. Με δαντελίτσα κιόλας και μονόγραμμα. Κουνάνε, εντάξει, είμαστε στη χώρα που πραγματικά κοστεί, ο απατεώνας κουνάει το δάχτυλο στο νοικοκύρι. Έτσι γίνεται. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα. Τα είπανε πρωτύτερα και όλοι οι φίλοι λίγο πολύ έχουν καλύψει τα πάντα. Όσον αφορά σε αυτό το θέμα, απλά το να γίνεται συνεχόμενα και κατά συρροή αυτό το πράγμα με μοναδικό σκοπό να αγανακτήσουν το Σαββίδι να σηκωθεί να φύγει, γιατί δεν είναι ένας από αυτούς τους βρωμιάριδες. Εντάξει, είναι και κάτι που φυσικά το ξέρει. Ακριβώς. Και το είπε κιόλας, ότι φυσικά, ο στόχος λέει, ξέρω, λέει, ότι είμαι εγώ. Μου επιτρέπεις μία πολύ μικρή παρατήρηση. Βέβαια, όχι μόνο να αγανακτήσουν το Σαββίδι. Η απόφαση της ΕΕΑ να βγάλει. Να ανακοινώσει υποβιβασμό την ώρα που ξεκινούσε το μάτς με το Βόλο, δείχνει στοχευμένα, απόλυτα εσκεμμένα, απόλυτα προσχεδιασμένα, ότι έχουν και σκοπό, έχουν απόλυτο σκοπό να σε βάλουν και σένα, να σε μπριζώσουν, να θολώσεις, να σπάσεις, να κάψεις, να καταστρέψεις. Κατάλαβες. Θέλησαν αυτό το πράγμα. Αυτό το είναι πράγμα. Πραγματικά δίσταχτη η Κωστή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αδίσταχτους ανθρώπους που το ξεκινάνε από ένα αλφα επίπεδο και όσο θα βλέπουν ή όταν γενικότερα και στο μέλλον θα βλέπουν ότι κάτι δεν τους βγαίνει, θα ανεβάζουν επίπεδο με απρόσμενες εξελίξεις και αποτελέσματα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, στο έχω ξαναπεί και άλλες φορές και θα το ξαναπαναλάβω. Αυτή θα είναι η πραγματική αιτία αυτή και με ήττα αλλά και με όμικρον γιώτα περισσότερο, λοιπόν, που θα φτάσουν να χωρίσουν την Ελλάδα στα δύο. Το ποδόσφαιρο. Και μην ακούμε τώρα τις βλακές. Έλα μωρέ για την μπαλίτσα. Το έλα μωρέ για την μπαλίτσα δεν έχει γίνει ποτέ από την ανάποδη πλευρά να βιώσουμε για αυτή αντίστοιχες καταστάσεις. Για να βγούμε και εμείς να πούμε έλα μωρέ για την μπαλίτσα. Αντιθέτως, ακόμα και για περιπτώσεις που δεν υπήρχαν θέματα εναντίον τους, δημιουργήσανε, κατασκευάσανε ένα κάρο παραμύθια. Εδώ γύρισα τον κόσμο ανάποδα, ρε φίλε. Έχουν ένα ολόκληρο μηχανισμό προπαγάνδας. Ένα ολόκληρο μηχανισμό προπαγάνδας τη στιγμή που εις βάρος τους εκκρεμούν ένα σωρό δικαστικές αποφάσεις και πάνε πιο αργά από το βήμα της Χελώνας, άλλο πάλι και αυτό εδώ πέρα, λοιπόν, και βλέπεις λοιπόν ότι όταν φτάνει η ιστορία, έλα μωρέ για την Ελλάδα και ειδικά τώρα αυτή την περίοδο που τα πράγματα σε εθνικό επίπεδο είναι τόσο κρίσιμα, να σου λένε αυτό, έλα μωρέ για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Πραγματικά. Ναι. Θέλω κάποια στιγμή να μπορέσουν να βρεθούν, να βρεθεί ο τρόπος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και το λέγαμε για την περίπτωση για το κλεμμένο του 18. Πώς μπορεί να γίνει μια φορά εσύ να τους αντιστρέψεις τους κανόνες του παιχνιδιού και να βιώσουν αυτοί κάτι να τους κουνάς εσύ το δάχτυλο. Ναι. Όχι τίποτα άλλο. Όχι γιατί θέλουμε κανένα τέτοιο πρωτάθλημα. Μόνο και μόνο, έστω για μια και μοναδική φορά, να νιώσουν πώς γίνεται, πώς είναι αυτό το πράγμα
που εμείς εδώ πέρα νιώθουμε συνέχεια. Δεκαετίες. Και μην πάμε μακριά. Και μην λέμε μόνο τώρα για τη δικιά μας την περίπτωση. Ας δούμε προχθές πάλι τι έγινε και στο παιχνίδι του Άρη με τον άλλον, με τον αρχίμαγκα εκεί πέρα. Και βλέπεις, υπάρχει μια τιμωρησία. Γιατί όλοι αυτοί, όταν έρχεται η ώρα, σου επικαλούνται ό,τι λέει ο νόμος. Ο νόμος όμως νομίζω ότι συνήθως πρέπει να ισχύει για όλους. Όχι ότι λέει ο νόμος μόνο για εμάς και ό,τι λέει ο νόμος για τους άλλους. Απλά ότι λέει ο νόμος. Ο νόμος να ισχύει για όλους. Ωραίο, αλλά είπαμε, τα δικά τους δικά τους και τα δικά μας τα θέλουν για αυτά δικά τους. Γιατί σε τελική αυτό που βεβαιώνεται είναι ότι μέσα από τον νόμο καλύπτουν τις μεγαλύτερες παρανομίες σε όλοι αυτοί εδώ πέρα. Υπάρχει μια ατάκα, υπάρχει, λέει. Όλοι πρέπει να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Απλά στην Ελλάδα κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Αυτό ισχύει. Κατάλαβες. Αυτό. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Τώρα, έγινε. Να σε καλά, Τάσο μου. Φιλιά. Ευχαριστώ. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. 2310-287-888. Για ακόμα 7-8 λεπτά είμαστε μαζί. Θα έρθουμε και το μεσημέρι. Ερχόμαστε 2 με 3. Το λέω για τους καινούριους που με ρετάνε τι ώρα κάνουμε το μεσημέρι. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα. Αλέξανδρος λέγομαι. Γεια σου, από Αλέξανδρο. Πτολεμαϊδα παίρνω τηλέφωνο. Όχι ρε φίλε, Πτολεμαϊδα. Δύο χρόνια στην πρόζα τραγούδισα, στην πρόζα δύο χρονιές εκεί στον Κουτρούδι. Πέρασες καλά. Πολύ όμορφα φίλε. Αυτό είναι το καλύτερο. Πολύ ωραίος κόσμος. Πολύ ωραία μπυρίμπα που δεν την έμαθα ποτέ, την Πτολεμαϊδιώτικη. Πολύ ωραίος γύρος από Μοσχάρι, πεντανόστιμος. Ντονέρ. Πολύ ωραία. Ο κόσμος ζεστός, πολύ παοξίδικο στοιχείο στον πεζόδρομο, πολύ ζωντανή. Μιλάμε τώρα όμως για 1999. Πήγες πολύ πίσω, αρκετά πίσω. Τότε. Όλη τη βδομάδα ρεπόρτερ και τα λοιπά δημοσιογραφία. Παρασκευή, Σάββατο στην Πρόζα, επάνω στο Κουτρούδι που έχει το καφενείο. Λοιπόν, το μαγαζί ερχόμασταν, τραγουδούσαμε, μέναμε στο Παντελίδης. Λέγονται το ξενοδοχείο, υπάρχει Παντελίδης. Δεν υπάρχει. Α, υπήρχε το 99. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε πέρα από την Πτολεμαϊδα. Σ' ακούω. Εγώ στην καταγωγή είμαι Αθηναίος. Μάλιστα. Πώς βρέθηκες εκεί, ερωτικός μετανάστης? Είμαι ηλεκτροσυγκολητής στο επάγγελμα και δουλεύω στην καινούργια μονάδα της ΔΕΗ, τη Λιγνητική. Μάλιστα. Θέλω να απαντήσω λίγο στον προηγούμενο για το σοβαρό έργο που πρέπει να γίνει στη ΔΕΗ. Να πω ότι το έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, δουλεύω σε υπεργολάβο, έτσι, όχι σε δημόσιο, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Ναι. Το έργο που γίνεται εδώ πέρα στη ΔΕΗ, μονάδα σαν αυτή που γίνεται στην Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλη λιγνητική μονάδα στην Ευρώπη. Ναι. Το λέω απλά για το σοβαρό έργο που είπε. Μάλλον παρεξήγησες αυτό που είπε. Δεν αμφισβήτησε αν γίνεται σοβαρό έργο. Είπε ότι εδώ, σε αυτή την περιοχή, δίδεται ένα τεράστιο ποσοστό ρεύματος στην Ελλάδα και αν λέγαμε ότι το σταματάμε αυτό, να δούμε οι άλλοι που θα έβρισκαν ρεύμα. Αυτό είπε. Δεν θα έβρισκε κανείς. Εμείς στην Αθήνα με κεριά θα ήμασταν. Ίσα-ίσα δεν αμφισβήτησε. Ίσα-ίσα ότι εδώ είπε τροφοδοτείται, εδώ είναι ας πούμε η πηγή του ρεύματος για πολύ πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Ελλάδα. Αυτό είπε, δεν αμφισβήτησε αλίμονο. Επίσης εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι ωραίο να ακούγεται αυτό το θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Είναι δύσκολη καιρή, επικίνδυνη καιρή και ό,τι και να λέμε, αυτά είναι λόγια που δεν είναι σοβαρά λόγια. Πιάσε το πνεύμα αυτού που λέει. Καταλαβαίνω πως το λέει, καταλαβαίνω την αγανάκτηση, καταλαβαίνω παιδιά. Τι ομάδα είσαι. Παραθυναϊκός. Μάλιστα. Διότι, πρόσεξε, τι θα σου πω. Η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο σε πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να μπει μπάρα με φουρουρό. Δεν εννοεί αυτό ο άλλος που λέει αυτή την κουβέντα. Λέει ότι τόσο καιρό με έχεις κομπάρσο και όχι μόνο σε ό,τι αφορά στις ομάδες. Σε ό,τι αφορά στον καταμερισμό του πλούτου, το πώς ασχολείσαι μαζί μου, το πώς με κάνεις να νιώθω πολίτης β' κατηγορίας. Αν έρθεις στη Θεσσαλονίκη, που βέβαιος είμαι ότι έχεις έρθει, θα δεις ότι παλεύουμε για ένα έρμο μετρό, αδερφέ μου, πόσα χρόνια. Ένα παράδειγμα σου λέω, έτσι. Ένα παράδειγμα. Θα σου πω ότι στο μετρό της Θεσσαλονίκης δούλεψα για 6 μήνες μέχρι να κόψουν τη χρηματοδότηση πάλι το 2018. Αλλά κατά τα άλλα, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Αυτό που έχετε τώρα εσείς που περνάτε, για μένα είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό για τον αντίπαλο που έχετε. Ναι. Παιδιά, με τον Ολυμπιακό τα έχετε βάλει. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν το έχετε νιώσει το παιδί σας. Ή στο ματίο είναι Ολυμπιακός. Μια χαρά καταλαβαίνουμε.
Παιδιά, Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Είναι φέτος η χρονιά που στο χορτάρι πραγματικά αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα και το παίρνει στα χαρτιά. Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι ένα σωματείο το οποίο κάθε χρόνο, εγώ πιστεύω, όταν ξεκινάνε οι προετοιμασίες των ομάδων, αυτοί αντί να κάνουν προετοιμασία, κάνουν και σκέφτονται πώς θα κλέψουν το πρωτάθλημα. Πραγματικά. Πραγματικά, παιδιά. Και αφήστε με αυτά που. Αλέξανδρος, είπαμε. Ναι. Θα σου πω, Αλέξανδρε, ένα αυτά πράγμα. Που ναι. Ολοκλήρωσε και θα σου αυτά πω. Αυτά που ακούγονται ότι για τον ΠΑΟΚ και αυτά τα πικαρίσματα στην Αθήνα, κυριολεκτικά, παιδιά, οι οπαδοί τουλάχιστον του Παναθηναϊκού που έχουν μεγάλες αναστροφές, όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν είναι βλαχαζοί. Δηλαδή το κάνουν από πικάρισμα αυτό το πράγμα στον ΠΑΟΚ. Ξέρουν ότι αν μη τι άλλο, αυτό που έγινε είναι στημένο, ρε παιδιά. Εντάξει, πρέπει να είσαι χαζός για να το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Όμως, εάν θέλεις αυτοί... να τον τιμωρήσεις τον ΠΑΟΚ, φρίστονα. Χαίρονται γι' αυτό. Θα σου πω ένα πράγμα, αδερφέ. Ένα πράγμα. Εμείς ζούμε αυτό το πράγμα τώρα που εγώ είμαι, ας πούμε, 48-49. Το ίδιο τρία πράγμα. Χρόνια μεγαλύτερος εμείς. Ωραία. Με, υπό άλλες συνθήκες και υπό άλλη μορφή ίσως. Το βίωσαν και οι πατεράδες μας, το βίωσαν και οι παππούδες μας. Μπορεί τότε να μην υπήρχε η ΕΕΑ, ξέρω εγώ, ή μια στημένη επιτροπή, ή το ίντερνετ, ή δεν ξέρω. Υπήρχαν άλλα πράγματα τότε. Υπήρχαν διαιτητές που τους δίνανε, τους φέρανε από το εξωτερικό και τους βάζανε να σφυρίζουν έναν διαιτητή με διαφορετικά ονόματα. Είχαν γίνει έσκοι τότε. Απλά τότε δεν υπήρχε και ο τρόπος να τα επικοινωνήσεις αυτά. Δεν υπήρχε τέτοιο δίκτυο για να μπορεί να αναπαραχθεί μια είδηση, κατάλαβες. Αυτό έχω να πω. Έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα δίκιο εδώ πέρα. Εγώ πάντως έχω να σας πω, παιδιά, ότι αυτό που ακούγεται δηλαδή από όλους τους υγιείς φιλάθλους, τουλάχιστον τους Παναθηναϊκούς, είναι ότι εφόσον πιστεύετε ότι είστε καθαροί, πάτε στο ΚΑΣ. Αυτό θα γίνει. Είναι δεδομένο. Το ΚΑΣ είναι το τρίτο στάδιο. Είναι καλά, εντάξει, το δεύτερο στάδιο είναι σαν μηγενόμενο. Εφόσον πιστεύετε ότι είστε καθαροί, θα δικαιωθείτε. Να σου πω και κάτι για την ομάδα σου. Ναι. Δεν αξίζεις, φίλε, τέτοιο μεγάλο μέτοχο. Αυτό έχω να σου καλά. Πω. Καλά, εντάξει. Να ξέρεις. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Τραβάμε. Να πω και εγώ κάτι για σένα. Δέσμοι, εσύ είπες για μένα. Να πω και εγώ, ρε παιδί μου, την άποψή μου για σένα. Είμαστε κι εμείς δέσμοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Και εμείς είμαστε γιουσουφάκια γίναμε. Αυτό. Τα πες όλα, φίλε. Τα πες όλα. Μίλησε σαν ΠΑΟΚτσής πάντως, να ξέρεις. Σαν φίλαθρος μίλησε, σαν φίλαθρος. Ωραία τα. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ. Έγινε, τα φιλιά, σου, φιλιά. Στην Τολεμαϊδα. Φιλιά. Ασπρόμαυρη. Πάμε. Αυτές οι δύο γραμμές που είναι ακόμα αέρα. Και τέλος, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Χαίρομαι που μας ακούνε και οπαδοί άλλων ομάδων που παίρνουν στην παρέα μας. Καταλαβαίνουν αυτό που αγαπάμε, φιλάρετε, το σέβονται και βγαίνουν να πούν και την άποψή τους. Δεν χρειάζεται ούτε να σκοτωθούμε, ούτε να βριστούμε. Έτσι, όπως σέβεσαι εσύ αυτό που είμαι εγώ, θα σεβαστώ και εγώ αυτό που είσαι. Και ας διαφωνήσω, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι. Έλα, φιλάρετε μου, σε ακούω. Όταν έχει φύγει από εκεί που ουσιαστικά όλος ο γλίτωσε, κόσμος... Γλίτωσε, κέντρο, ναι. Είδες τύπο όμως για τους Ολυμπιακούς. Κάθε τον καλοκαίρι και μετά όλος ο κόσμος. Και ακούει πολύ περισσότερο όλος ο κόσμος. Και αλλάζει και είναι Άξι. Καλύτερη η συμπεριφορά. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβω σαν εικόνα δηλαδή και να το... έχουμε υπόψη μας είναι ότι η εξουσία όταν βρίσκεται συγκεντρωτικά σε ένα μέρος, όποιο μέρος και να είναι αυτό, στο βορρά, στο νότο, στην ανατολή, στη δύση, εκεί πέρα λοιπόν δημιουργείται μια δύναμη που δεν μπορείς να τη σπάσεις εύκολα. Αλλά και ένας υδροκεφαλισμός όμως. Ακριβώς. Ναι. Όταν λοιπόν η εξουσία έχει κάνει τόσο μεγάλη παράδοση σε αυτή την περιοχή, σίγουρα θα υποστούμε τις συνέπειες. Ναι. Όμως ένας άνθρωπος που έχει δύναμη οικονομική έχει τον τρόπο να χάνει μάχες, αλλά όχι τον πόλεμο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ψυχραιμία, το να χωρίσουμε την Κρήτη, γιατί η Κρήτη έχει τα πετρέλαια και μπορεί να μείνει μόνη της και να είναι μια χαρά. Όχι, δεν σαν είναι τους Άραβες, δε, κυριολεκτικά δεν δέχομαι. Δεν δέχομαι. Στο βορρά, με αυτοί που είναι οι ειδικές δυνάμεις για να βοηθήσουν πάνω στον Εύρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουνε. Ας καταλάβουμε ότι είμαστε ένα. Δεν δέχομαι εγώ να παραδώσω την υπόλοιπη Ελλάδα. Τους ανήκει και θα την έχουν δική τους. Όχι. Ακριβώς. Δεν αρνούμε. Απλά πιάνω το πνεύμα, φιλάρετε, αυτού που λέει ότι με έχεις χωρισμένο στα δύο. Το πνεύμα και όχι την ουσία. Να βάλω μπάρα. Είμαστε στα 12. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτά τα 12 υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο να μας σπάσουν κομμάτια. Εμείς χρειάζεται να μείνουμε ενωμένοι, ψύχρεμοι και αποτελεσματικοί.
όταν πάμε να ψηφίσουμε, να ξέρουμε τι πάμε να ψηφίσουμε. Έτσι. Σε φιλό, σε φιλό. Ναι, κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Αυτό, ναι, η τέλεια ευκαιρία αυτή τη στιγμή της ομάδας μας να αλλάξει αυτό που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Έτσι. Μέχρι σήμερα έχει μια ομάδα με παίκτες εγνωσμένης αξίας, ποιοτικούς, αλλά μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δώσαν ό,τι μπορούσαν να δώσουν. Τώρα πρέπει να μπουν μέσα. Θα μπουν. Θα μπει ο Μιχάη, θα μπει ο Μιχαηλίδης, θα μπουν και άλλοι. Και σταδιακά. Και αναγκαστικά είναι τώρα. Αγώνες προετοιμασίας για να φτιάξουμε μια δυνατή ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Πάμε τελευταίος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Αν είναι δυνατόν, απόλυτα λακωνικός, ναι, γιατί ναι, είμαστε ναι. εκτός χρόνου. Αύριο πάρε πρώτος να μιλήσεις όσο θες. Απλά όσο είναι. Θέλω. Έλα. Σε ακούω. Απλά το μόνο. Γιάννη, εσύ. Γιάννη, εγώ. Έλα, έλα, λοιπόν. Γιάννη, έλα. Παιδιά, το ο Ολυμπιακός θα χάσει από το δικαστήριο. Όταν τελειώσει. Έτσι θα γίνει. Στους... θα πάει... Έτσι θα γίνει. Θα πάρει 5 βαθμούς. Ήταν το σχέδιο αυτό. Για να πάρουν από εκεί τους 2 τη διαφορά. Χωρίς να περιμένουν ότι θα είχαν τη διαφορά που κάναμε από μόνοι μας το λάθος και τους δώσαμε. Στο τέλος θα υπάρξει δικαίωση για τον ΠΑΟΚ. Αλλά παιδιά, θα είμαστε στους 9. Αυτό να το θυμάστε. Στο τέλος θα είμαστε στους 9. Γι' αυτό πρέπει να καλύψουμε. Και είπα τελευταίο μάτς. Προς τα αφαιρέσεις. Απίστευτο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τελευταίο μάτς να γίνει εκεί μέσα στο Γαύρο. Μας το έκαναν πρόπρο τελευταίο. Ναι. Δεν πειράζει. Εγώ το ελπίζω και το πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος έτσι. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φτάνουμε στο τέλος. Θυμίζω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές πεντανόστιμες, οι κρεατογεύσεις εκεί, στην απέραντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια, 705-750 τη Λιβεριά και βέβαια Χαλβάς Λουκάς, εκλεκτός φτιαγμένος με τη συνταγή από την πόλη, 76-43-62 με 14 πεντανόστιμες γεύσεις και βεβαίως με εξαγωγή σε αμέτρητα μέρη πάνω στον κόσμο. Έρχεται ψυχιατρίο, Κόλκας Μπατμανίδης, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, να το ξέρετε, το φωνάζουμε προς πάσα κατεύθυνση. 2 η ώρα θα είμαστε εδώ για να παίξουμε, για να μιλήσουμε με Βασιλόπουλο, για να ανοίξουμε και πάλι γραμμές. Ευχαριστώ για τη μαζική και σήμερα συμμετοχή. Θα τα πούμε στις 2. Bye, bye!